Της Κακομοίρας. Άκουσε τη δουλειά. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της ηλικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι κάνεις την προστόπιση περιστέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, τόπι. Της Κακομοίρας στο Αθλητικό Μετρόπολης. Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Τις πίπισες γιατί τις έβαλες, για το κλανίνο που κάναμε στο στοίχημα. Γιατί εμείς δεν παίξαμε. Τι, τα δικά μου. Τους δικά σου. Γιατί έχεις και εσύ κουφάλα δέντρο στο χτύπα σου. Εγώ έχω κουφάλα διπλανό. Α, έτσι. Θα το περιλάβω. Έτσι. Θα τα πούμε και αυτά, μη στα αναμερικές. Λοιπόν, συντονισμένοι στο Αθλητικό Μετρόπολη 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε μέχρι και τις 4. Κακομοίρας θα γίνει σήμερα, γιατί δεν υπάρχει προηγούμενο σε αυτά τα οποία συνέβησαν χτες. Και θα σας εξηγήσω για πράγματα τα οποία εξηγούνται και πράγματα τα οποία είναι ανεξήγητα. Με τον κύριο Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στη ρύθμιση των ήχων, τον κύριο Θανάση Καζαμπάκα στο production, το λέω κύριο γιατί τον έχω ζητήσει κάτι να με κάνει. Δεν λέω το σκουπίδι της ηχολήψειας. Ο καλύτερος ηχολήπτης, το καλύτερο παιδί του σταθμού, κύριος, ένα gentleman. Άμα συνεχίσουν, θα πρόκειται αυτό που του ζητήσω. Τυχεροί όσοι έχουν τον Καζαμπάκα στις τάξεις τους, να πούμε. Μια χαρά είναι. Άμα θέλει να δουλέψει για σένα, δουλεύει. Επειδή όμως είσαι τσιγκούνης. Να τελειώσω. Όχι, θα σου πω εγώ ένα λεπτό. Επειδή είσαι τσιγκούνης και επειδή με έχει κολλήσει και εμένα, του Καζαμπάκα πρέπει να το βγάλει ένα μισθό μικρό να σε βοηθάει. Ότι στο τζάμπα που το λες, κάνε εκείνο και κάνε τ' άλλο, δεν γίνεται. Ένα τραπέζι να τον κάνεις κάπου, ένα δώρο να τον κάνεις κάπου. Δεν αρνούμε γενικά σε κανέναν τύπο και ναι, αλλά τη δουλειά σου δεν την κοιτάς και πολύ. Τη δουλειά μου δεν κοιτάω. Δεν την κοιτάς. Δεν κοιτάω τη δουλειά μου. Τώρα τον Καζαμπάκα δεν πρέπει να του δώσουμε ένα δώρο να μας παίζει και εμάς λίγο. Ο κύριος επαγγελματικά απέναντί μας με γνωρίζει 17 χρόνια. Ποιος? Να πει κάποιος ηχολήπτης ότι έχει παράπονο από μένα, ο κύριος Χατζηγεωργίου. Βρέασε τι παράπονο, εσύ τι μπορείς να κάνεις παραπάνω. Ο κύριος με γνωρίζει 17 χρόνια. Βρέασε που δεν γνωρίζει. Να σου πει ότι βρέθηκε ηχολήπτης να παραπονεί. Ο Καζαμπάκας είναι οραλίστας εδώ. Όχι. Τι όχι. Όλα τα παιδιά κάνουν τη δουλειά του. Βράζει όλα τα παιδιά. Δεν ξεχωρίζει ο Καζαμπάκας. Ο Καζαμπάκας δεν κάνει παραπάνω δουλειά. Είναι κάτι ιδιαίτερο, όχι. Είναι κάτι ιδιαίτερο. Το γουστάρει και το κάνει διαφορετικά. Δίνεις κανένα φράγκο για να κάνει κάτι παραπάνω. Και μετά διαμαρτύρεσαι. Α, μπερδεύεσαι. Τι μπερδεύεσαι. Τους ποδοσφαιριστές μιας ομάδας τους αξιολογεί ο πρόεδρος. Ποιος ο προπονητής, ναι, και αναλόγως. Ο προπονητής λοιπόν, έχει όμως. Επειδή εσύ από ραδιόφωνο δεν σκαμπάζεις. Ενώ σκαμπάζεις εσύ. Επειδή δεν σκαμπάζεις. Ναι, ναι, ναι. Παρότι είσαι χαρισματικός σε εκείνη. Είμαι χαρισματικός, αλλά δεν σκαμπάζω. Λοιπόν πριν πεις οτιδήποτε. Ένα χαϊβάνι έχασε το κινητό του σε ένα ταξί Nissan. Φαντάσου τώρα ταξί Nissan. Καμιά 30 χρόνια, κανένα Bluebird ήταν. Στη διαδρομή από γεννηματάς νοσοκομείο έως Άγιος Θαράποντας. Τούμπα. Γείτονάς μας είναι κιόλας. Θεός χώρος στο κινητό. Άκου Nissan. Nissan. Υπάρχει Nissan ταξί ακόμα. Πρέπει να είναι καλά 80 χρονών αυτός που το έχει. Άκου Nissan ταξί. Λοιπόν, 9.55 και ένα το μήνυμά στο 54.340. Ναι, ναι. Με ελληνικούς χαρακτήρες. Ναι, ναι. Μετρόπολης 95,5. Ναι. Με λατινικούς χαρακτήρες. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε οι φίλοι οι οποίοι μας ακούτε από το εξωτερικό. Ή όσοι δεν έχετε μονάδες στο κινητό και να πω. Ότι είναι η εποχή που το ίδιο στο σπίτι μας γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ, με ταχύτητες που δεν είχαμε φανταστεί ποτέ, χάρη στην πρωτοποριακή υπηρεσία Cosmote Home Speed Booster. Τώρα μπορείτε να απογειώσετε το ίντερνετ του σπιτιού σας με 15 ευρώ επιπλέον το μήνα, με ταχύτητες που φτάνουν έως 100 Mbps. Μην ξεχνάτε το μεγάλο διαγωνισμό τον οποίο τρέχει αυτό το μήνα το Αθλητικό Μετρόπολης 95,5 των FM, καθώς. Τρέχει διαγωνισμός, Βεβαίως. Ναι. Το Αθλητικό Μετρόπολης τρέχει έναν διαγωνισμό. Το τρέχει. Ναι. Ακριβώς. Τι τρέχει. Τι τρέχει. Κάτι τρέχει με τη Μέρη. Τη θυμάσαι την ταινία. Πώς δεν τη θυμάμαι, με τον Μπεν Στίλερ. Επιεία. Ποια ήταν η πρωταγωνίστρια. Ξέρω μια ξανθιά, δεν τη θυμάμαι. Η καλύτερη σκηνή ποια ήταν. Μου τραβάει. Όχι. Στην τουαλέτα. Το νομίζω ότι έχει ζελέ στο μαλλί. Ναι. Ή που βάζει τον detective και μόλι. Μη ρε κόκκινη επειδά στην κουβέντα με τη Μέρη. Θα σου έλεγα τώρα. Θα πει τέλεια και χάρη. Δεν είμαι καλό στο άλμα επικοντό. Λοιπόν. Άλμα επικοντό. Άμα σου πω πώ λέγεται ο κορυφαίο Έλληνα άλτη, δεν ξέρει. Μπούμκα. Ο κορυφαίο Έλληνα άλτη, Μπούμκα. Πόσα ρωτήματα. Σηκάνει άλμα επιχοντρό. Αχ, Θεούλη. Λοιπόν. Στη μεταμόρφωση Χαλκιδικής. Ποιαν? Μεταμόρφωση Χαλκιδικής. Ναι, ναι. Λοιπόν, υπάρχουν οι κατασκηνώσεις καλύβα. Ποιες? Κατασκηνώσεις καλύβας. Ποιος καλύβας? Αυτός από τον Κολυνδρό με το μπουστάκι. Από τον ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Ο πρόεδρος. Ο πρόεδρος. Που μπήκαν και διακόψαν το Θεμαίδη την εκπομπή οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ. Καμία σχέση. Αυτός ήταν. Ναι, ρε, αυτά γίνονταν στην θεατρία. Ναι.
Όχι, που λέτε έγινε πρώτη φορά. Όταν ήθελε ο Κυριάκος να μπουν. Ναι, ναι. Τότε που επιζητούσε. Αλήθεια το μαζέψαν ή. Ποιον? Τον Κυριάκο το πιάσανε. Γιατί αν τον πιάσανε, τι έκανε. Μπορεί τίποτα δεν έκανε, αλλά με αυτά που γίνονται στην Ελλάδα. Τι έκανε ο Κυριάκος. Που τον κυνηγούσαν τη Δευτέρα το βράδυ. Ποιοι τον κυνηγούσαν. Δεν μπήκε η εισαγγελέα. Ποια εισαγγελέα, ρε, του φέλου. Στείλα τον αστυνομικό χωρί ένταλμα. Πάνε παρακάτω, λέγε. Τέσσερι κιόλα. Λοιπόν. Ναι. Να πω ότι έχετε την ευκαιρία να κερδίσετε τρεις φορές καθημερινά, 11 και 4, 1 και 4 και 7 και 4, με ένα απλό μήνυμα στο αλφα.μη3 κενό. Κατασκήνωση ονοματεπώνυμο στο 54344 ή στέλνετε φάξ στο 231940 συμπληρώνοντας τα στοιχεία, τηλέφωνο και ονοματεπώνυμο. Η κατασκήνωση είναι από τις 3 Αυγούστου μέχρι τις 17 Αυγούστου, για μία εβδομάδα στέλνει το δικό στο παιδί. 40 παιδιά θα βγούνε, οπότε μπορείτε να είστε εσείς ο τυχερός ή η τυχερή που θα κερδίσετε τον διαγωνισμό, καθώς είναι πολλοί οι νικητές και θα στείλει το δικό σου παιδί. Άλλη μια πάρα πολύ ωραία ιδέα από το marketing του σταθμού και μπράβο, η οποία είναι χρηστική και χρήσιμη για τους γονείς οι οποίοι θέλουν να στείλουν το παιδί τους διακοπές. Το βρήκατε, το ετοίμασε ο κ. Καζαμπάκας. Το έχει έτοιμο. Δεν το έχει έτοιμο. Ρε κόκκινε, σε λέω, αυτός για να θέλει να του δώσει λεφτά. Δεν καταλαβαίνεις τις αυθεντίες στη δουλειά πράγμα τις πληρώνεις. Αυτός είναι αυθεντία. Χρώματα. Ξεχωρίζει από τους άλλους. Τι να σε πω, ρε κόκκινε. Χρώματα, δηλαδή, χρώματα και διακοσμητικά Κοσμάγλου. Από το 1962 εγγύηση ονόματος, η αξιόπιστη επιλογή για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Περιποιηθείτε κάθε είδους επιφάνεια επιλέγοντας χρώματα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου σε μοναδικές αποχρώσεις και ποιότητα εφαρμογής Κοσμάγλου. Τρία καταστήματα από τον αριθμό Φιλίππου 74, Κωνσταντίνου Καραμαλή 126 και Εθνική Αντίσταση ή Αντιστάσεως, όπως το λέω εγώ, 82, με τηλέφωνο του 2310-480-606. Διαβάζω μήνυμα. Διάβασε. Έβγαλες τα λεφτά από το δέντρο ραπ. Ξέθαψε τώρα και τις λίρες από την αυλή. Γλίτουσε το 50, και δεν σε πίστεψα. Αλλά γιατί δεν χωνεύω το Ρονάλτο. Ναι. Πάρτε αποκλειστικό που ξέφυγε από το πουλέν του σταθμού. Τον Κυριάκο, το καζανάκι του. Μαρινάκι χθες βράδυ ακούστηκε τρεις φορές. Το καζανάκι του Μαρινάκι ακούστηκε χθες 13 φορές. Τώρα, ρε φίλε, εσύ ή Ολυμπιακός, ή νομίζω ότι κάνεις πλάκα. Πλάκα κάνει. Εντάξει. Γιατί λοιπόν, δεν σηκώνεις πλάκα, εσύ. Δεν το βλέπω σαν αστείο. Γιατί δεν είναι αστείο. Είπα, δεν τι το είναι στη ζωή πάνω στο ποδόσφαιρο. Το αστείο είναι υποκειμενικό. Αστείο είναι. Πάλι καλά που δεν είχαμε φράγκα στην κουφάλα του δέντρου και ρίξα μόνο 5 ευρώ στις προτάσεις του καραφλού. Κόκκινε. Ροναλντίνιο το DJ. Βάλε You Shook Me All Night Long τον SDC. Πάω σήμερα στην αυλία Μπορουσάκιας. Βάλε ρε. Hey! SDC. Άσε ρε, το δεν έχεις τον Καζαμπάκα τώρα. Καλησπέρα Γρηγόρη. Είπα να ακολουθήσω το σύστημα. Για το ταξί. Ποιος είναι ο κύριος αυτός. Τι ταξί ρε, δεν καταλαβαίνω. Και σαν είσαι Βασίλη, γιατί για τα Nissan. Ναι. Τι, δώσ' τον, δώσ' τον. Ναι. Λοιπόν. Λέγε ρε. Βάλε SDC το τραγούδι σε παρακαλώ που ζήτησε ο φίλος. Έλα ρε, μια ώρα να βάλει το τραγούδι. Άσε τώρα άμα θέλει να το βάλει ρε. Έπαιζα λέει όλα τα μάτια και ήδη πλασιάζω το ποσό που μου έκανε στο χθεσινό της Πορτογαλίας. Ξαναρχίζω σήμερα με το κύριο της Ρωσίας. Όχι φίλε. Πάμε στον κύριο Κεσανίδη, ο οποίος θέλει να παρέμβει. Ορίστε. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Γρηγόρη, ήθελα κάτι λίγο που διακούστηκε στον αέρα. Ναι. Καθημερινά πολλά κινητά, πολλά χρηματικά ποσά παραδίδονται από τους συναδέλφους. Ναι. Και πάνε σε αυτούς που τα έχουν χάσει. Γιατί είπες προλίγο ότι. Πάει το κινητό έτσι, ναι. Ναι, φυσικά. Ναι, είπες Θεός χωρέστον. Εδώ μιλάμε ότι άλλοι έχουν αφήσει χιλιάρικα μέσα στο ταξί και έχουν παραδοθεί. Φίλε, περίμενε. Κάτσε να δεις γύρισμα που θα σε κάνει τώρα, περίμενε. Λέγε ρε κόκκινε. Λέγε. Δεν μιλάω, φίλε. Κάνε μου μήνυση. Γιατί όχι, ο διπλανός μου είναι αδερφάρα. Ο διπλανός μου είναι αδερφάρα, όχι. Το λέω ευθέως και τώρα μου γύρισε το μυαλό. Θα σου κάνει γύρισμα τώρα, κάτσε. Κανένα γύρισμα. Δεν το είπε για εσάς, για τους πελάτες το είπε. Εσύ παίρνεις πελάτη. Τον αφήνεις. Δεν φαίνεται το κινητό, πέφτει στη θέση. Μπαίνει άλλο, το βλέπει. Τι σε είπα. Από τους 10 που θα το δουν, πώς θα το δώσουν. Να το γύρισμα. Ναι, αλλά δεν έχει καμιά ευθύνη αυτό το ταξιτζή. Γιατί πού άγεται να πάρετε η ευθύνη του οδηγού. Φίλε δεν υπάρχει. Δεν έχουμε προσωπικό παράπονο από σένα. Όχι. Από τον κύριο Ραπτόπουλο. Ο τρόπος που μιλάς δείχνει ότι δεν έχεις. Απλά επειδή αυτό που λέει. Είπες ότι είναι αμαγκατζίδες. Εδώ βγήκε ο άλλος τεστ. Να πει ότι το παιδί του είναι ανάπηρο και τον έκανε πλάκα. Τον έκανε πλάκα και δεν λέω ότι κάνεις κολοτούμπα. Και αυτός τώρα
Μου φοράει ότι κάνω. Και δεν κάνω. Μιλάω σοβαρά. Δηλαδή θα δω εγώ. Για τον πελάτη. Για μένα το λέω. Ναι, για τον... Θα δω εγώ στο ταξί ένα κατοστάρικο. Και, τι και θα σου πω αδερφέ και ένα κατοστάρικο πίσω. Θα το πάρω εγώ. Θα το βάλω στην τσέπη. Αφού είναι λαμόγιο. Όχι, είναι λάθος αυτό που λέω. Δες, επειδή συναντάμε πάρα πολλές καταστάσεις και όχι ότι όλοι οι οδηγοί των ταξί είναι οι άγιοι, έχουμε και μέσα στο κλάδο πολλά φιντάνια. Φίλε, έτσι όπως ακούστηκε πάντως, εγώ κατάλαβα ότι οι ταξιτζίδες θα παίρνανε το κινητό και δεν το δίνανε. Ναι. Αυτό έδωσε ένα... Αλλά ναι, θέλω, κάνει γύρισμα, επειδή, τώρα είναι έξυπνος. Επειδή ακούγεται πολύ στον κλάδο, θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον κύριο Ραπτόπουλο για τους αγώνες που κάναμε τότε και για τη στήριξη του καθημερινά. Που λέει για τους ταξιτζίδες. Ποια ήταν η στήριξη. Μεγάλη στήριξη. Ποια ήταν η στήριξη. Για πες. Ποια είναι η στήριξη που λέει ότι είμαστε σε δύσκολες συνθήκες. Ότι μάλλον μπερδεύεσαι φίλε. Άστον να ρωτήσω. Μπερδεύεσαι φίλε. Σας έβριζε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Άστον. Και μόνο από την πάρτι μου είχε στήριξη. Άστον να ολοκληρώσει. Θυμάσαι πολύ λάθος φίλε μου. Άστον να ολοκληρώσει. Η ιστορία ξεκίνησε από τους οδηγούς φορτηγών. Και μετά πήγε σε εσάς και σας έβριζε νυχθημερών. Κάτσε να ολοκληρώσει. Δεν τα θυμάσαι καλά. Κάτσε να ολοκληρώσει. Δεν τον έχω ακούσει προσωπικά. Τώρα με έχει γίνει αυτό. Αλλά επειδή ακούγεται πάρα πολύ μέσα ταξί και η διαφήμιση που γίνει στην εκπομπή, δηλαδή από τα 2000 ταξί, τα 1500 ακούμε την εκπομπή σας. Εμείς σε άλλο να τον ευχαριστούμε δημόσια γιατί πολλές φορές μας στήριξε στον αγώνα που κάναμε τότε. Εγώ τα άκουγα με τα αυτιά μου. Εσύ τώρα δεν υπάρχει αυτό. Μη ρε φίλε τον κομπλεξικό τώρα, θα αρρωστήσει. Εντάξει, δεν είναι όλος ο κόσμος γερός. Και δυνατός, ευχαριστούμε που μας... Δεν μου λες τώρα, πέρα από το αυτό, ναι. Nissan ταξί υπάρχει τώρα... Κώστα, Nissan υπάρχουν 3-4 ταξί υπάρχουν, είναι τα παλιά, τα Nissan, τα Almera, που για να υπάρχει αυτό το ταξί ο άλλος ο άνθρωπος δεν έχει να το αλλάξει, αυτή είναι η αλήθεια. Κατάλαβα, τα Bluebird παλιότερα κλπ. Γιατί η δουλειά έχει πέσει 50% και ξέρω. Αφού ο γαμπρός μου είναι ταξιτζής, ξέρω καθημερινά τι τραβάει. Το ξέρουμε. Να είστε καλά και ευχαριστούμε. Γιατί εκνευρίζεσαι, ρε κόκκινη. Γιατί χαλιέσαι. Γιατί βγάζεις το αντιχριστιανικό. Γιατί βγάζεις αντιχριστιανικό. Αυτό που έκανες είναι στιαπού. Στιαπού είναι. Ναι. Αφού είπα, ξέρω, θα κάνεις γύρισμα. Θα πεις για τον πελάτη. Επιμένεις. Επιμένω, τι. Επιμένεις σε κάτι που είναι στιαπού. Στιαπού είναι. Βεβαίως. Μάλιστα. Γιατί εγώ ξεκάθαρα και σου λέω. Ήξερε να σου πω κάτι. Εσύ, αν θα βρεις ένα πεντάρικο, θα το δώσεις. Ανάλογα ποιος το χάσει. Ρε γόρι μου, μπαίνεις στο ταξί και το βρεις ένα πεντάρικο πίσω. Το δίνεις. Το δίνω, ναι. Άμα βρω 10 χιλιάρικα δεν θα δώσω. Αντερεψέ. Α σου πω, το πεντάρικο θα το δώσω. 10 χιλιάρο δεν θα το δώσω. Εγώ που το δίνω, λέω δεν θα το δώσω. Και εσύ λες θα το δώσεις. Το 50... Δεν σε πιστεύει κανείς. Εγώ για 50 ευρώ λιγούρης δεν είμαι. Δεν έχει ανάγκη η οικογένειά μου από 50 ευρώ. Εάν βρω όμως 10 χιλιάρικα σε ένα ταξί. Θα τα πάρω, θα σου πω και το λόγο. Και δεν θα πω πουθενά σε κανέναν ότι τα πήρα περίπου. Για αυτό που πέρασε ο Μηταράς. Όχι ρε, χοντρακομμένε, χοντράνθρωπε. Γιατί για να ξεχάσει κάποιος 10 χιλιάρικα, πάει να πει ότι δεν τα έχει ανάγκη. Και ποιος το έπαιρνε. Εγώ στο λέω. Άντε, καλά. 10 χιλιάρικα κουβαλά στο. Άρα είναι βρωμιά στη μέση. Γι' αυτό δεν τα δω. Βλακίες λες. Εγώ λέω βλακίες. Μην βγάζεις αντιχριστιανικό ρε κόκκινε. Βλακίες λες. Μην βγάζεις κακία και ζήλια κι αυτό. Ποια είναι είπε η κακία. Είπε ο άνθρωπος, του στήριξε. Ξέρω εγώ ένα βράδυ και πόσα βράδια ένα του βράδυ. Στήριξε. Πολλά βράδια. Όλα τα πρωινά που έκανα φώναζε και έλεγε άσε ρε φωνάζεις, δεν έχουν ανάγκη αυτοί να προσέχουν. Τα ξέχασες. Πότε είπα εγώ τέτοιο πράγμα. Πότε είπες τέτοιο πράγμα. Άσε τον κόσμο ρε κόκκινε να εκφραστεί. Μην είσαι κακός. Ζηλεύεις τον έναν, βαράς τον άλλον. Στη Χάινε και δεν σε φωνάξαν στη Χάινε και δεν έκανες φασαρία. Ο Αρναούτογλου τον πιέζει να τον δείρεις. Εγώ λέω ευθέως ότι πηγαίνω να δείρω κιόλας. Ναι, παλιά άνθρωποι εμένα που ήμασταν μαζί και φώναζε το φαλακρό μόνο και τέτοια. Και μην εξεπλάγεται. Μην βγάζεις κακία τώρα επειδή ο άνθρωπος έτσι είπε ένα καλό λόγο για μένα. Εξάλλου εγώ και συγγενή ταξιτζή. Έτσι έγινε, επιμένεις. Τι έτσι έγινε. Ότι έτσι έγινε. Δεν τον πήρες τηλέφωνο. Δεν τον είπες ρε παλιά άνθρωποι γιατί δεν με φοράξε εμένα. Εντάξει, τέλος πάντων. Εντάξει. Συνεχίζει να λες μπουρδες. Λέω μπουρδες, ρε. Ούτε πρώτη ούτε ναι. Την κουφάλα του δέντρου θες να σου πω. Όχι. Χορτάρια είχε, ρε. Τι χορτάρια. Πήγα εκεί και είχε χορτάρια. Δεν είχα βάλει τίποτα. Ξεφτυλισμένη. Εγώ ρε. Ρε ρόμπα του Ελέου. Ναι, ρε. Αδερφή του Αιγαίου. Ναι, ρε. Ρε κατεστραμμένα. Ναι. Είναι δυνατόν να δώσει τον κόσμο προγνωστικά τα οποία δεν ακούμπησαν. Τι να ακούμπησουν, κόκκινο. Απολογήσου. Ρε άνθρωποι το bookmaker στην Ελλάδα. Δηλαδή, τι μπορεί να σκεφτεί ο άλλος τώρα. Κατέστρεψε στην Αυστρία. Με παίρνει ο γιατρός. Εντάξει, το φοβάμαι εξ αρχής. Με παίρνει ο γιατρός από τη Βιέννη, με ενημερώνει και στα λέω. Ότι γίναν σκηνικά, έχω πληροφόρηση και κάποια άλλα και σου λέω. Ο γιατρός από τη Βιέννη που ζει και εργάζεται στην Αυστρία, το παίζει χιδίο. Στο είπε εκτός αέρα, ναι ή όχι. Και εντός το είπε αυτό.
Όχι, στο είπα εκτός. Το είπε και εντός αυτό. Το είπα εκτός. Βρα, αυτός το είπε εντός. Στο είπα εκτός αέρα που με πήρε τηλέφωνο. Καλά, αυτός το είπε εντός και εσύ με το πες εκτός. Εγώ από την αρχή ήμουν αντίθετος. Μάλιστα. Απλά μου είπε το συμβάν το οποίο έγινε. Με Πορτογαλία τι ήσουν δηλαδή, αντίθετος. Όχι, με την κατεμιά που σε δεν λέω τη φας. Θα τη φας. Τόσο κάλσα μπορεί να είσαι, θα τη φας. Λες τώρα αυτό δεν είναι να βάλεις χίλια. Γιατί βρε απίθανε, δεν είναι τελευταία αγωνιστική να χάσει όλο το πρωτάθλημα ή να χάσει κατηγορία. Αλλά και εκεί πάλι να πω τον κόσμο γιατί ποτέ δεν πρέπει να βάζει τα λεφτά από μια κουφάλα δέντρου. Το είχα γράψει, το είχα πει και επιμένω. Αλλά εσύ πει και οι Ισπανόφωνοι και ο Ραγκάτσης και ο Τεριακής, επειδή γνωρίζουν πολύ καλά και ψάχνονται γιατί είναι επαγγελματίες, αν κάνω λάθος να με διαψεύσουν, δεν θέλουν να με δικαιώσουν. Αλλά αν κάνω λάθος να με διαψεύσουν. Αυτή τη σουρωτή εδώ, την αηδία, τι την έχεις εδώ μέσα στο σουρωτή. Αυτό το πράγμα, τι το γιατί κάνεις διαφήμιση, κάτι. Είναι προϊόν Θεσσαλονίκης. Ναι. Για μένα, όταν λέω σόδα, αυτό είναι σουρωτή, τίποτα άλλο. Εγώ πίνω περίεργα. Μεταλλικό. Καλά κάνεις. Έτσι. Εσύ πίνε γαλλικά. Γαλλικά. Τα λεφτά μου θέλω να πηγαίνω στην πόλη μου. Τι πάνε, που πάνε? Στην πόλη μου, τοπικά προϊόντα. Μπράβο, ρε Γρηγόρη, τοπικιστή. Μπράβο. Είμαι. Μπράβο, σοβινιστή. Σοβινισμό λέγεται. Μπράβο. Τη βρήκε στι 18 τώρα η Θαράπη σε Θεσσαλονικιού τη δόση. Δεν είμαι νωρίτης Αγίου. Έχω αλλάξει νωρίτης. Εντάξει. Πού, αλλού πήγε. Αλλού ψέλνει τώρα. Ναι. Για λέγε ρε Γρηγόρη. Λοιπόν. Ότι. Η Βαγεκάνο. Την παίζαν όλοι ότι θα κερδίσει μέσα στην Πέτη. Την παίζανε. Ναι. Μάλιστα. Και. Την ποντάρανε ρε. Ναι, εντάξει, ναι. Και μετά η Sport Radar. Η Sport Radar. Τι έκανε. Αυτή που βγάζει ο Θωμαίδης κάθε Δευτέρα και λέει. Είπε αυτά τα παιχνίδια είναι ύποπτα. Ναι. Είπε ότι ψαχτείτε με τους ποδοσφαιριστές της Μπέτης. Ναι, ναι. Ήταν πολύ αδιάφορο στην Ελλάδα. Τι, τελειώνει ο χρόνος, λέγε γρήγορα. Λέω ότι ακόμη και σε ένα σημαντικό παιχνίδι δεν υπάρχει βάλει το σπίτι σου που λέγαμε κάποτε. Ναι, λέγαμε κάποτε. Δεν υπάρχουν αυτά. Δεν υπάρχουν. Θα βρω μια κουφάλα δέντρου. Εγώ λέω σήμερα για να οικονομήσετε. Εντάξει, βάλτε ένα μπαλκόνι σε δύο παιχνίδια. Το διπλό και over της Σλοβακίας. Πού παίζει, πότε? 4 η ώρα, Ρωσία-Σλοβακία. Θα κερδίσει η Σλοβακία. Ναι. Διπλό, ναι. Διπλό και over. 7 φράγκα κατευθείαν. Και διπλό και over την Ελβετία. Άλλα 4 φράγκα. Πού παίζει? Τα παιδιά είναι ανισόρροπος. Ναι. Ποιος παίζει? Παίζει Euro Γαλλίας και λέει που παίζει. Πες στον κόσμο, ρε, δεν ξέρουμε που παίζει. 4 η ώρα παίζει Ρωσία-Σλοβακία. Και 7 η ώρα παίζει Ρουμανία-Ελβετία. Ρουμανία-Ελβετία. Ναι. Ναι. Και τα δύο διπλά και over. Και ένα δώρο. Η Ρουμανία θα κερδίσει δηλαδή. Η Ελβετία θα κερδίσει. Και ένα δώρο. 15 σιρ κόρνερ η Γαλλία με την Αλβανία. Το βράδυ. Ναι. Γαλλία. Αλβανία. Να βάλω από την κουφάλα τώρα τα 1000 ευρώ, πάω να καθορίσω τα χόρτα. Εσύ να βάλει μόνο την κουφάλα από το δέντρο και το δέντρο το τόφαγε. 15 κόρνερ. Πόσο δίνουν τα 15 κόρνερ, ρε κόκκινε? 5 φράγκα. 5 φράγκα. Ναι. Δηλαδή θα πλευροκοπεί. Το ένα δίνει 7. Ναι. Το άλλο δίνει 4 και το άλλο δίνει 5. Σύστημα να τα κάνει, κερδισμένο θα βγει. Το 150 ευρώ. Για να σου πω γιατί. Για πες μας, ρε κόκκινε. Για να σου πω γιατί. Over βγήκανε μέχρι τώρα. Λίγα. Ένα. Ναι. Είναι η δεύτερη αγωνιστική. Είναι. Καίγονται κάποιες ομάδες. Καίγονται. Θα ανοιχτούν περισσότερο. Δεν το ξέρω, εσύ το ξέρεις. Οι αποδόσεις όταν είναι πάνω από 2 φράγκα. Ναι. Με τις ομάδες να καίγονται και να παίζουν ανοιχτές άμυνες. Ναι. Αξίζουν περισσότερο. Χθες παίξανε ανοιχτές άμυνες. Πρώτη αγωνιστική ήταν χθες, τώρα ξεκινάει η δεύτερη. Θέλω να πω κάτι για το Βιερίνια, γιατί το έπαιξε και μόνο αποδεκτό. Θα το πεις μετά. Όχι, ρε φίλε. 10 δευτερόλεπτα για το Βιερίνια. Διαφωνεί με το σκεπτικό. Αυτό τον άνω του ελληνικού κινηματογράφου, το Σωσία, που τον βάλαν δεξί μπακ. Και ο προπονητής του στην. Πώς τη λένε την ομάδα? Τη Βόλσμπουργκ. Τη Βόλσμπουργκ. Ο ναι. Σωσίας του Κούγια. Κούγια, ναι. Και αυτός ο Σάντος, τον βάλαν αυτόν ένα 63 δεξί μπακ. Έγινε σέντρα εκεί πέρα μέσα, να πούμε, στην περιοχή. Έγινε τρίτο σέντερ μπακ να πηδήξει ένα 63. Τον έβαλε όλος μέσα στα δίχτυα. 1-0. Ό,τι γινόταν από την πλευρά του Βιερίνια γινόταν από την αντίπαλη ομάδα, την Ισλανδία. Στο πρώτο ημίχρονο, παντού. Και τον έχει δεξί μπακ για να χάσω εγώ τα λεφτά μου. Και το θέλουν στον ΠΑΟΚ. Να έρθω, να μην έρθω. Τι να έρθει να κάνει, μωρέ. Κανείς δεν μπορεί να αρθεί ότι η Κοσμοτέ βρίσκεται πάντα στην πρώτη γραμμή της τεχνολογίας. Τώρα, για παράδειγμα, φέρνει στην Ελλάδα μια νέα εποχή ταχυτήτων ίντερνετ στο σπίτι με την πρωτοποριακή υπηρεσία Κοσμοτέ Home Speed Booster που απογειώνει το ίντερνετ του σπιτιού σας, συνδυάζοντας ταχύτητες σταθερής και κινητής. Έτσι, με 15 ευρώ πλέον το μήνα, μπορείτε να έχετε ταχύτητες που φτάνουν έως 100 Mbps. Διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί. Αν έχετε πρόβλημα με τα κλειδιά του αυτοκινήτου, immobilizer οποιοδήποτε τύπου, με κλειδαριές, με χάσετε τα κλειδιά του σπιτιού, κλειδωθείτε έξω από το σπίτι, έχετε πάθει κάτι με το χρηματοκιβώτιο,
αποθηκεύσα την τηλεφώνηση σε ένα νούμερο 85 27 27. Ο Στέργιος ο Πετκανίτσας είναι εκεί προκειμένου να δώσει άμεση λύση και οικονομική στο πρόβλημα το οποίο έχετε άψογα, γρήγορα και οικονομικά. Με χώρο Στάνδερς Δελφών 101 και Μάρκου Μπότσαρη γωνία. Δεν μπορείτε να φανταστείτε, μιλάμε για τις τελειότερες μηχανές τελευταίου τύπου. Δηλαδή μπορείτε να πάρετε ένα αυτοκίνητο το οποίο κυκλοφόρησε χτες και να έχει, ρε παιδιά, αντίστοιχο κλειδί. Ό,τι άλλο και να σας πω, πρέπει να το δείτε με τα ματάκια σας. 85-27-27. Υπενθυμίζω στο διαγωνισμό μπορείτε να δώσετε, να χαρίσετε μια εβδομάδα στο παιδί σας καλοκαιρινές άδειες της κατασκηνώσης καλύβας με ένα απλό μήνυμα. Αλφα μη 3 κενό. Κατασκήνωση ονοματεπώνυμο στο 54-344. Τρεις φορές την ημέρα, 11 και 4 το 1 και 4 το και 7 και 4 το απόγευμα. Τρεις φίλοι ακροατές έχουν την ευκαιρία να κερδίσουν. Ποιες ώρες είναι, πες να ξανακούσουμε. 11 και 4 το 1 και 4 το και 7 και 4. Σε εμάς δεν είναι κανένας δηλαδή. Σε εμάς κανένας. Πάλι σε πουλήσανε, χαϊβάνι. Έχουμε τόσους χορηγούς που ζήτησαν να μην έχουμε. Εσύ ζήτησε. Ναι. Δεν γίνεται. Ρε το γρήγορα. Δεν γίνεται. Ε το γρήγορα. Κόκκινο. Ναι, μάλιστα. Λέγε κόκκινο. Χαλάρωσε. Ναι, ναι, ναι. Χαλάρωσε. Χαλάρωσε λίγο. Σήμερα είναι μαζί μας τα 14 καταστήματα 4ALL και μας προσκαλούν για extra large περιποιημένο καφεδάκι αλλά και ό,τι άλλο έχει στο νου σου. Με 7.000 κωδικούς, καλά ακούσατε. Βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι ανά πάσα στιγμή και αν δεν με πιστεύεις, μπες και σε ένα καταστήμα 4ALL και θα καταλάβεις με πάνω από 14 καταστήματα σε όλη τη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, επειδή νομίζεις ότι είμαι ο μοναδικός καταστραμμένος, άκου. Πάει. Η Ισλανδία που την κοροϊδεύεται. Πήγε και στο Ευρωμπάσκετ πέρυσι. Τώρα είναι στο Euro. Πήρε το χ από την Πορτογαλία. Ναι. Απλά λίγο μια βοήθεια θέλω οικονομική για να είμαι ειλικρινή σήμερα. Έχασα 1.000 ευρώ. Γιατί? Γιατί άκουσα αυτό το Ραπτόπουλο. Αυτό το Ραπτόπουλο. Ο οποίος βγαίνει και λέει για τα back half. Τα back half, τα 4-3-2-1-8-5-4 κτλ. Ναι. Λέει, αν έχετε ένα χιλιάρικο, ένα δέντρο, λέει, είναι, λέει, κορμός. Βάλτε το, λέει, άσο, λέει η Αυστρία και άσο η Πορτογαλία. Καραγκιόζη. Που περίσευε, όχι, Κωστή μου, που περίσευε ένα χιλιάρικο, το έβαλα και το χάσα, Κωστή μου. Ούτε ένα δεν έπιασε, Κωστή μου. Πάμε παρακάτω. Τι παρακάτω, κοίτα, εδώ θα μείνουμε. Δεν πάμε πουθενά. Τι έγινε, ρε, άνθρωπε, η Αυστρία η μεγάλη ομάδα. Μην με διακόψει τον ρυθμό τη σκέψη μου. Χρειά τον ρυθμό τη σκέψη σου. Τι έγινε η Πορτογαλία η μεγάλη ομάδα, ρε Ραπτόπουλε, που θα έβαζε 5 γκολ την Ισλανδία. Θα παίζε 4-2-3-1 με του μπακ να βγαίνουν δεξιά-αριστερά, του άλλου από εδώ. Τον Κριστιανό να διευολύζει την άμυνα και να τα χώνει προ τον ένα στον επιθετικό. Απάντησε τα θέματα. Ναι, μα τα θέματα. Μιλά για μπάσκετ καλύτερα. Ρε, μιλά για μπάσκετ καλύτερα. Ρε, μιλά για μπάσκετ καλύτερα. Εγώ θα είμαι έξω, αν με χρειαστείτε, φωνάξτε. Ναι, ναι. Καταπληκτικό! Φίλε, είσαι καταπληκτικό! Τέλειο! Το καλύτερο φίλο από τότε που σε ξέρω! Επιτέλους έγινες άντρας! Είχα ένα παιδάκι μέχρι χθες δίπλα μου. Ένα ναι, 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 ναι. Επιτέλους, ρε φίλε! Επιτέλους, ναι, ρε! Τώρα μπορείς να βάλεις και εσύ το χέρι εδώ μέσα, το λέω. Τώρα μπορείς να το βάλεις το χέρι εδώ μέσα, το λέω. Κοντά μου. Ραπτόπουλε, να το. Άσε με τρε. Αυτός είναι ο Αλίτσο Καζαμπάκας. Όταν θέλει, ζωγραφίζει. Ζωγραφίζει αλλού, όχι σε σένα. Δεν έχω λείψει σε εμάς. Όπου θέλει, καλά κάνει. Δεν έχω λείψει σε σένα. Όχι, εμείς έχουμε τον Χατζηγεωργίου. Ο Χατζηγεωργίου έχει άλλο στυλ. Επαναστατικό, αλλά όχι, καλλιτεχνικό. Καθένας έγινε. Έκαστος το είδος. Έκαστος. Πες το. Έκαστος. Έκαστος. Δεν μπορώ να το πεις. Δεν μπορώ, είδες. Δεν μπορώ. Έκαστος. Γιατί κλιμετρίζεις. Εδώ δεν μπορώ να το πω. Γιατί, υδρώνει η φαλάκρα σου, γιατί. Έκαστος το είδος. Έπαιξες, πήρες τηλέφωνο να παίξεις τώρα αυτά που σου είπα. Γιατί έβλεπα, μετρούσε τα λεφτά σου. Ρωσία διπλό, Σλοβακία, έτσι. Και over. Ναι. Και Ρουμανία, Ελβετία. Εγώ όλα τα δύο, τα τρία θα τα πιάσω. Μακάρι να πιάσω και τα δύο. Αν δεν μας ακούγαν χιλιάδες άνθρωποι, θα σου έλεγα τι θα πιάσεις και θα κάνεις και, και μεγάλη προσπάθεια να το πιάσεις, γιατί πρέπει να κάνει κούρμπα το χέρι σου. Ναι. Μεγάλη κούρμπα πρέπει να κάνει το χέρι σου και επειδή το χέρι σου δεν έχει ελαστικότητα, θα δυσκολευτείς να τα πιάσεις. Κάνει κούρμπα και έχεις μεγάλη κοιλιά, κατάλαβες. Κούρμπα μεγάλη, ξέρεις τι κάνει. Τι κάνει κούρμπα. Αυτή η πόλη. Δηλαδή. Το είπες χθες το βράδυ. Ότι. Το δανείζομαι, δεν είναι δικό μου. Ναι, παιδί μου, τι. Και το αναφέρω. Τι ανέφερε, ορίστε. Είπε κάτι ο παππούς και το πνίξαμε. Ναι, αλλά λένε ότι. Ο παππούς. Δεν το πνίξε το Μετρόπολης. Εντάξει, γιατί χτες
στο metrosport.gr. Και ο Κίρτσος το έγραψε στο. Δεν το, όταν λέω Μετρόπολης, εννοώ όλους τους συναδέλφους. Α, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, εννοώ όλους τους συναδέλφους. Τι έλεγε όμως ο παππούς. Θα σου το πω ακριβώς. Τι ακριβώς έλεγε ο παππούς. Ακριβώς. Αποκρυπτογραφημένο. Πρέπει να το διαβάσω ακριβώς. Πρέπει. Τι είπε ο παππούς. Θα το βρω και θα σου πω. Το ζητούμενο θα σου πω. Άντε πάλι το ζητούμενο. Μόλις το βρω. Το ζητούμενο. Είπε ότι ο Βρίζας. Ακριβώς. Δεν είναι Ζαγοράκης. Ναι, αυτό είναι αόριστο όμως. Μπορεί και να κάνει να πει ο κόκκινος δεν είναι Ραπτόπουλος ή ο Ραπτόπουλος δεν είναι κόκκινος. Αυτό δεν λέει τίποτα. Αυτό μπορεί να είναι μια λάσπη. Εγώ παίρνω το μέρος του. Τι ακριβώς είπε. Δεν είναι Ζαγοράκης. Πρέπει τι? Να το βρω. Πρέπει να το βρεις. Το άκουσες. Ναι. Ναι, τι ακριβώς είπε. Το άκουσα στην εκπομπή του Θωμαίδη. Ναι, τι ακριβώς, ακριβώς όμως. Τώρα δεν το είπα. Τι δεν είναι Ζαγοράκης. Αν θες θα το βρω και θα σου το πω. Ότι τι, για ποιο, για από συγκεκριμένα. Χτες, από χτες. Συγκεκριμένα όμως. Τι συγκεκριμένα. Τι έπαθε. Τι συγκεκριμένα, πες μου. Συγκεκριμένα ρε φίλε. Είπε. Τον κατηγόρησε για κάτι. Τον κατηγόρησε. Σε τι. Ο Ολυμπιακός, ναι, με τον ΠΑΟΚ, ναι, έχει πρόβλημα. Ναι. Γιατί αλλιώς ήταν με τον Ζαγοράκη και αλλιώς είναι με τον Βρίζα. Ναι, αλλά βγήκε ο Μανδρίνος εδώ. Ναι. Στον Μπούζο. Και λέει ρε φίλε, επί Ζαγοράκη εμείς τον πηδήξαμε τα αυτά τον Ολυμπιακό στην μπάλα. Ρε φίλε, άρα κάναμε διπλό στο Καραϊσκάκι, ξανά διπλό στο Καραϊσκάκι, κερδίσαμε στο κύπελο. Άρα αυτά που λέει, αν τα λέει, για ποιο λόγο τα λέει. Ρωτάω μπορεί κάτι. Ο Μενδρίνος βγήκε και λέει, εγώ ήμουν επί Ζαγοράκη. Ήμουν επί Ζαγοράκη. Ναι. Τα μάτς που κάναμε με τον Ολυμπιακό, τι αποτελέσματα είχαμε. Καθίσαμε να χάσουμε σε κάνα μάτς. Είπε κανείς κάτι τέτοιο. Αυτό λέτε το σύνολο. Λέω ότι υιοθετώ αυτά τα οποία είπε. Υιοθετείς μωρέ, τι υιοθετείς. Βγαίνει ο Σάββας Θοδωρίδης, αντιπρόεδρος ΠΑΕ Ολυμπιακός. Και λέει τι. Και λέει πράγματα τα οποία. Τι πράγματα λέει, συγκεκριμένα πράγματα λέει. Τι είπε ρε. Εσύ είπες που τα ξέρεις. Μα πιάνεις κουβέντα. Λέει πράγματα. Εμένα αν με κατηγορήσει και που να υπάρχει για τον Ραπτόπουλο πράγματα, θα πω έλα εδώ τι είναι αυτά τα πράγματα. Το βρίσκω για να σου το πω είπε ακριβώς. Το βρίσκεις τώρα δεν το βρεις. Δηλαδή δεν τα άκουσες με τα αυτιά σου, πρέπει να το ξαναβρεις δηλαδή. Ανάθεμα μα τα. Δεν θέλω να αλλάξω μία λέξη. Δεν θες να αλλάξεις μία λέξη. Δεν θέλω να αλλάξω. Άντε βρες το. Πρέπει να κάνουμε να γεννήσουμε μέχρι να το βρεις. Τι κάνουμε, κάνουμε κανένα τέταρτο μέχρι να το βρεις. Εσύ είσαι Ζαγοράκης. Ναι, ανάλογα. Θα με πεις ανάλογα. Είσαι ο Ζαγοράκης. Ναι, ναι. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Λοιπόν, διάβασε τι λέει. Λοιπόν. Είναι σοβαρό αυτό. Λέει ακριβώς. Νόμιμη υποκλοπή. Έχει όλο το θέμα. Διάβασε το όλο, ναι, όλο. Έχουμε 10 λεπτά. Είναι σοβαρό θέμα. Κάποιος δεν το είδε. Αναλυτικά γράψε. Το βρω με το Ζαγοράκι αυτό που είναι. Γιατί ναι. Αυτό ενδιαφέρει. Γιατί έχει 10 διαλόγους. Να το. Ώρα 13 και 19. Συνομιλία Σάββα Θεοδωρίδη αντιπρόεδρο. Έχει με τον Ιωαννίδη. Καταρχήν να αφήνει υπονοούμενα για τον Ιωαννίδη. Ποιον Ιωαννίδη. Το Μάκη. Ναι. Ότι ο Ιωαννίδη. Ο Μάκη. Ο Γιάννης ο Ιωαννίδης. Τι έκανε ο Γιάννης ο Ιωαννίδης. Ότι είναι δικός τους άνθρωπος, βοηθάει. Ότι τους βοηθάει. Ναι. Μάλιστα. Κακό είναι αυτό. Για μένα, κακό, τι για κακό είναι. Βρε στον Ιωαννίδη. Ο Ιωαννίδης είναι 72 μέτρα. Λέγε εδώ πέρα τι. Για μένα. Βρε για το Ζαγοράκι τι λέει, θα μας πεις μια ώρα. Δώσε μου δευτερόλεπτα. Τι δευτερόλεπτα να πιστεύω, ένα τέταρτο έχω δώσει. Ένα τέταρτο έδωσε εμένα. Κοίταξε να δεις. Να με αγχώσεις δεν θα το καταφέρεις. Τα γουρούνια δεν αγχώνονται. Δεν έχουν στρες. Δεν κερδίζεις κάτι έτσι. Εντάξει, δεν το παρατάμε να το βρεις μια άλλη μέρα. Δεν γιατί... το παρατάω, φίλε. Ναι. Εντάξει. Άφησε υπονοούμενο ότι αλλιώς περνούσε ο Ολυμπιακός. Διάβασα ακριβώς. Επί Ζαγοράκη. Ναι. Και αλλιώς περνάει με Βρίζα. Ναι. Βγαίνει και ο Μενδρινός λοιπόν. Ναι. Μπορεί να τον πει πως Ζαγοράκης βγες και πες. Ρε σκατόγερε, εγώ επί ημερών μου σε κέρδισα 4 φορές. Σε κέρδισα στο κύπελο, σε πλάκωσα στο ξύλο με τα ελικόπτερα, σε πέταξα ποτήρι. Εγώ τα είχα υπολογίσει αυτά τα παιχνίδια. Με τον Μπάοκ. Θυμάσαι που σου έλεγα ότι ο Βρίζας θα το χτυπήσει το παιχνίδι και δεν είναι Ζαγοράκης. Ναι, ναι. Είχα μιλήσει στο τηλέφωνο 10 φορές μαζί του. Θυμάσαι που σου έλεγα ότι ο Βρίζας θα το χτυπήσει το παιχνίδι και δεν είναι Ζαγοράκης. Αφήνει να εννοηθεί ότι ο επί Ζαγοράκη δεν χτυπούσε τα παιχνίδια. Ποια ομάδα? Ο ΠΑΟΚ. Και το λέει με τον ΠΑΟΚ. Σε ποιο μάτς? Για ποιο μάτς, λέει. Για ποιο ομάδος πρόεδρος. Εγώ τα είχα υπολογίσει αυτά τα παιχνίδια. Για το κεκλεισμένο το θυρώνα που έχασε. Συγγνώμη. Με τον Μπάουκ. Με την αναφορέα ο Κυριάκος. Άστα, άλλο μάτς. Το 1-0 καθόλου. Μπορεί να βγει ο Ζαγοράκης και να πει τώρα και να σας κάνει μια μηνυσάρα όλους και να σας πάρει τα σπίτια και τα υπάρχοντα όλους. Ποια μήνυση. Και να πει ότι υπονοούσε ο γέρος, ναι, για τα μάτς Πάουκ Παναθηναϊκός. Που εγώ ας πούμε τα μάτς αυτά τα χτυπούσα και. Δεν βγάζει άκρη ποιο μάτς λέει. Αν το πας στο δικαστή. Εγώ τα είχα υπολογίσει αυτά τα παιχνίδια. Με τον Μπάουκ. Θυμάσαι που σου έλεγα ότι ο Βρίζας θα έπαιξε το χτυπήσει. Έπαιξε ο Μπάουκ με τον Παναθηναϊκό και κλεισμένο το θυρό. Δεν είναι Ζαγοράκης. Είχα μιλήσει στο τηλέφωνο 10 φορές μαζί του. Και πριν από το παιχνίδι που παίξανε.
και κλεισμένο το θυρών. Και ξέρεις που ποντάριζα. Λέω και κλεισμένο το θυρών. Μα δεν υπάρχει περίπτωση. Αφού τους έβλεπα σαν ομάδα, μωρέ Μιχάλη, σε όλα τα μάτς των play-off πώς τα πήρανε, με τη διαιτησία πάλι για τον ΠΑΟΚ. Και ξέρεις, για το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός λέει, ξεκάθαρα. Κάνω και όρια για να πούνε πρώτοι ότι κερδίσανε μετά από εμάς όλα τα επόμενα παιχνίδια αυτοί. Δεν ξέρω για το Δούρο, αλλά κάποιοι θα αλλάξουνε. Εσύ, γιατί μακρηγορείς? Ναι. Το λέει ξεκάθαρα. Ναι. Και σου λέω Ζαγοράκης. Είσαι Ζαγοράκης εσύ. Ναι. Και αφήνει ο άλλος, ναι. Σε λασπώνει. Ναι, ναι. Κανονικά. Ναι, ναι. Τι κάνεις? Παίρνω το Μενιτρίνο τηλέφωνο. Ναι. Του λέω βγες στον Μπούζο. Βγες να πούμε στον Κανελάκη. Ρε φίλε, θίγεται η υπόλοιψή μου. Εδώ τώρα. Εσύ είσαι πατέρα. Σου λέω τι θα κάνω, ρε. Εγώ είμαι ευρωβουλευτής. Έχω παιδιά μεγάλα και ακούνε. Ακριβώς. Και λέω στο γιο μου, τι λέει αυτός ο παππούς μπαμπά? Λέει, αυτός ο σκατόγερος παιδί μου, ναι. Λέει ότι εγώ αυτά και τα λοιπά. Έλα να σου δείξω τα μάτς που παίξαμε σε ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Τον απέκλεισα, τον κέρδισα με διπλό και τα λοιπά. Και στο αυτό που έχασα ήμουνα με 9 παίκτες. Θα λέγω εγώ το γιο μου. Αν είχα ήμουν ο Ζαγοράκης και ήταν γιος μου ο γιος του Ζαγοράκη. Και με έλεγε ρε μπαμπά, τι λένε αυτοί για σένα. Έλα εδώ παιδί μου. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 2-1. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 1-0. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 1-1. Και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 0-1. Και θα του έλεγα εγώ, σου λέω. Και ερώτηση. Σταμάτα λίγο, ρε. Και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. 3-0 ή 1-0. Και έπαιξα με 9 παίκτες. Όταν θέλεις, σκέφτεσαι πολύ ωραία. Τι θα έλεγα εγώ? Όταν θέλεις. Αν ήμουν εγώ Ζαγοράκης και ευρωβουλευτής να ήμουν, θα έβγαινα και θα έλεγα αυτά τα πράγματα. Και είχα τα λεφτά και το prestige και το background του Ζαγοράκη. Θα του έλεγα, αλλά εδώ ρε τιμωθάνατε. Γιατί τα λες αυτά για μένα, αφού εγώ σε έχω πηδήξει τόσες φορές στο γήπεδο. Θα έλεγα εγώ. Εάν ο Ολυμπιακός επί Ζαγοράκη περνούσε 0-2, περνούσε 3-0, περνούσε 4-0, περνούσε 2-0, αποβολές και τα λοιπά και ιστορίες, τότε δεν θα είχα τη φωλιά μου λερωμένη. Τα αποτελέσματα όμως, όπως είχε ο Μενδρίνος, εγώ το Ζαγοράκη μπορεί να θέλω να το σκίσω. Και το Δούκα να το σκίσω. Όμως, αυτή τη στιγμή λέει ο Μενδρίνος, εμείς τα μας τα πήραμε. Τι έχεις να πεις τώρα? Λέει ο γέρος. Απαντάω. Απάντα. Εγώ στο παίρνω αλλιώς. Απαντάω. Ναι, άκου, εγώ στο παίρνω αλλιώς. Απαντάω. Απαντάς. Είμαι παοξής. Είσαι παοξής, το ξέρω. Παοξής. Απαοξής, ναι. Που δεν είμαι. Παοξής. Ναι. Ήσουν παοξής όμως. Τώρα, δεν ήμουνα. Ναι, καλά, εντάξει. Και έχω ένα παιδί 20 χρονών. Μάλιστα. Και. Και το συλλαμβάνουν σε ένα παιχνίδι τέτοιο. Το είπα εγώ εχθές αυτό. Το ξέρω. Ναι. Γιατί είναι πολύ σημαντικό και σπουδαίο να ακουστεί από ναι, το είπα εχθές. Αλλά βγαίνω με Μεδρινός και μου λέει αυτό που λέει. Εγώ τα κέρδισα τα μάτς. Τι να τον πω εγώ τώρα το Μεδρινό. Τότε κέρδισε λίγο ΠΑΟΚ τον Ολυμπιακό. Ποιο μάτς? ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Πώς έληξε? Δεν τα ξέρω, ρωτάω. Τι δεν τα ξέρεις, ρε? Πώς βγαίνεις και μιλάς τώρα αφού δεν τα ξέρεις? Δηλαδή, εγώ με ξέρω ξεκάθαρα. Πώς μάτς έπαιξε ο Ζαγοράκης πρόεδρος? Ακόμα και το να κέρδισε. Ο Βρίζας ξέρουμε είναι δίκαιος. Ναι. Και το να κέρδισε, ναι. Όταν σου λέει ότι ήταν υπάκουος, δημιουργεί υπόνοιας. Το ότι ήταν υπάκουος. Το όταν σου λέει ότι κέρδισε και ήταν υπάκουος, ναι. Δημιουργεί υπόνοιες, καταλαβαίνεις? Βρε, κέρδισα. Ρε, ξέρεις θα πει χειραγώγηση αγώνα. Μπορεί να κέρδισα. Ξέρεις θα πει χειραγωγείται ένα παιχνίδι από ένα. Άκουσε, εγώ είμαι ο Ζαγοράκης. Κέρδισα θα σου πω. Άσεις μπούρδες. Άκου, ή θα φοράς παντελόνια ή πάνε κανένα κανένα. Όχι ρε φίλε, τα παίρνω από 10 παιδιά. Πώς χειραγωγείται ένας αγώνας? Από δύο ομάδες, όχι αγωνία. Από δύο ομάδες. Ωραία. Ναι. Το υπάκουο παιδί τι σημαίνει? Τι σημαίνει? Ότι μπορούμε να συνεννοηθούμε. Να βγάλουμε λεφτά έτσι. Αναχάσω το μάτσο εγώ. Ακριβώς. Μάλιστα. Γιατί να μην το σκεφτώ έτσι? Α, το σκεφτείς έτσι. Εγώ δεν λέω ότι έγινε κάτι τέτοιο. Όταν λέει υπάκουο τι εννοεί? Αυτό το πράγμα ρε φίλε. Όταν αφήνουνε υπονοούμενο για την υπόλοιψη σου το όνομά σου, δεν τα αφήνει να πέσει κάτω. Ορίστε, βγάζει το Μενδρίνο και λέει ο Μενδρίνος, ρε Μπούζο. Και που κέρδισε, τι έγινε, ρε? Πώς τι έγινε? Θα βγει ο κρατής, θα σου πει τι θες, ρε, κερδίσαμε, τι κάναμε. Αυτό βγαίνει και σου λέει. Ρε, τι απαντήσει? Εδώ μιλάμε. Ότι το στήσανε το μάτσι, διώκουν. Θα σου πω. Ναι, τι. Το ποδόσφαιρο. Ναι. Είναι καθαρό. Απάντηση κάνω. Θέλω απάντηση. Αυτή είναι η απάντησή σου. Θέλω απάντηση. Βρώμικο είναι. Βρώμικο είναι. Ναι. Λοιπόν, τι νίκη ήταν αυτή, ρε? Που κερδίσαμε γιατί το στήσανε. Ποιος? Που δεν το στήσανε. Άσερε. Σε ρωτάω. Παράλογα σκέφτομαι. Θα σου πω κάτι. Παοξής ρε βλάκα που θα κερδίσει η ομάδα του τον Ολυμπιακό και στημένο να είναι. Και στημένο να είναι. Δεν τον ενδιαφέρει. Αυτό τον ενδιαφέρει άμα χάσει. Το κατάλαβες. Είναι βλάκας ο Παοξής. Τι να είναι? Είναι βλάκας ο Παοξής. Όχι, ο Παοξής θέλει να κερδίζει. Και εσύ θες να κερδίζεις. Και εσύ όταν πήγες με στην Ξάδη και καθίσαν οι άλλοι κάτω και πηδούσε ο Κατσαμπής. Μισό λεπτό, δευτερόλεπτα. Όταν πηδούσε ο Κατσαμπής και ο άλλος ο Μάλαρτς ήταν κάτω, πανηγύριζες κόκκινε που έπεσε η Κέρκυρα. Δεν σε ένιαξε άμα ήταν φιλική η Ξάνθη. Σε ένιαξε! Ήταν φιλικός ο Παναθηναϊκός με την Κέρκυρα. Τι ήτανε? Ήταν φιλικός ο Παναθηναϊκός. Για σένα μιλάω, ας τον Παναθηναϊκό. Αλλά λέω για να αγαπιόμαστε. Ας τον Παναθηναϊκό. Όταν ο Μάλαρτς καθόταν κάτω και πήδαγε ο Κατσαμπής, πανηγύριζε σαν ουρακοτάγκο. Τον ευχαριστώ. Να σε καλά, πάρε τώρα. Ευχαριστώ, δεν ήμουν ποτέ. Μπράβο.
Ανταπέδωσε. Ανταπέδωσες, ναι. Μετά. Ανταπέδωσε. Μετά. Βεβαίως. Δεν είπες κρίμα. Δεν το ξέχασε. Που σαν ομάδα ήταν καλύτερη. Τι ήτανε? Που σαν ομάδα όλη τη χρονιά ήταν καλύτερη. Άντε βρε βρωμοερπετόπουλε. Αυτό απαντάς. Πάμε ρε. Ναι, είσαι βρωμαρό και τρισάθλιο. Ένα σκουλίκι κίτρινο της δημοσιογραφίας. Όπως είπε η Χιλουδάκη. Πρέπει να είμαι εγώ ζαγοράκι, σε πιάσω. Άντε μωρή ρόμπα. Παλιό αδερφή. Λέγε. Τι είσαι? Πάμε στον άντρα τον Κώστα. Έλα παλικάρι μου. Καλησπέρα. Τι έγινε? Θα κάνω μια παρέμβαση λίγο να εκτονωθούν τα πνεύματα. Τι να εκτονωθούμε αυτό το βλαμμένο ρε τώρα. Για πες τι μάτς έκανε ρε. Κέρδισε ο ΠΑΟΚ τον Ολυμπιακό. Βγήκε ο γέρος και είπε. Κέρδισε, πώς δεν κέρδισε. Κέρδισε. Και λοιπόν. Κέρδισε. Όταν αφήνουν υπονοούμενα. Συγγνώμη Κώστα, σε βάζω στην κουβέντα. Όταν αφήνουν υπονοούμενα ότι χειραγωγήθηκε το παιχνίδι. Εσένα που αγαπάς τον ΠΑΟΚ δεν σε ενοχλεί? Ποιος το λέει, Γρηγόρη? Δεν λέω, το λέει ο Θοδωρίδης. Τώρα τι συζητάμε, άστο. Συγγνώμη, δεν σε ενοχλεί? Θα τον ενοχλούσε αν έχανε πάω από τα μάτια. Το Ζαγοράκι πρέπει να τον ενοχλεί. Όχι, αφού τα κέρδισε τα μάτια. Το Πετροδόρο τα. Να σου πω κάτι, Γρηγόρη. Θυμάσαι τις προηγούμενες διαρροές από κασέτες? Ναι, που πήγαν άκρη. Θυμάσαι? Ήταν ένα θέμα που ο Μπέος μιλούσε με το Μαρινάκι και ο Ζαγοράκης με τον Ψωμιάδη για εκείνο το μάτς με τα ελικόπτερα πάνω από την Τούμπα. Δεν διαφωνώ. Τότε κατηγορούνταν ο Ζαγοράκης και για αυτά που είχε πει για τον Ηρακλή και γιατί μιλούσε με αυτούς, ας πούμε, τέλος πάντων που είναι σε αυτό που καθορίζει το παρασκήνιο του ποδοσφαίρου, έτσι. Τότε κατηγορήθηκε γι' αυτό και το έκανε για να κερδίσει ο ΠΑΟΚ. Τώρα κατηγορείται, ας πούμε, γιατί πάει με τον Ολυμπιακό. Εγώ λέω ότι ο Ζαγοράκης αυτό που πρέπει να πει στον κόσμο του ΠΑΟΚ είναι για το άνοιγμα που είχε δημιουργηθεί επιμερών του. Εκεί χρωστάει εξήγηση. Δεν νομίζω ότι χρωστάει εξήγηση για αγωνιστικά ζητήματα, έτσι. Επειδή έχουμε είχε βγει ο ΠΑΟΚ Champions League, αν θυμάσαι, κερδίζοντας στο Ολυμπιακό δύο φορές στα play-off και στην Τούμπα και στο Καραϊσκάκι. Τον κέρδισε εδώ με τα ελικόπτερα 1-0 με το Σαλπικίδη. Μπράβο, καλά του είπα. Ένα λεπτό έχουμε. Πες την είδηση, παρακαλώ, γιατί ανανέωσε. Η είδηση είναι για ακόμη δύο χρόνια ο Βελίδης. Δεν ανανέωσε. Ουσιαστικά είναι η επικύρωση ότι δεν ενεργοποιεί ο ΠΑΟΚ την οψιόν για να λύσει τώρα το συμβόλαιο. Μένει λοιπόν για δύο χρόνια ακόμα ο Μάρκος ο Βελίδης στον ΠΑΟΚ. Έχει κάνει και μια δήλωση στο σελίδα του κεφάλου. Είμαι πολύ χαρούμενος που θα συνεχίσει την ομάδα που ήθελε. Είναι ιδιαίτερα τιμητικό να είσαι παίκτης του ΠΑΟΚ. Δεν είμαι άνθρωπος των πολλών λόγων. Η μόνη υπόσχεση που δίνω στον κόσμο είναι ότι θα συνεχίσω σκληρή δουλειά με συνέπεια και προσήλωση στην ομάδα. Βελίδης Γλύκος και ψάχνει και τρίτο ΠΑΟΚ τώρα, αλλά επειδή δεν μπορεί να τον βρει άμεσα. Δεν πήρε το ρίσκο ήδη της να αφήσει την ομάδα με ένα τερματοφύλακα έτοιμο πόλεμο τον Γλύκο. Κράτησε και το Βελίδη για να ξεκινήσει τουλάχιστον πάω και να έχει δύο σίγουρους ψάχνοντας και έναν τρίτο. Να είσαι καλά. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε την πρώτη ώρα. Απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε. Λοιπόν, το 2310 90 90 90 είναι δικό σου, 955 και ονό. Το μήνυμά σου το 54340, αθλητικό με ελληνικούς χαρακτήρες, Μετρόπολης 95,5 με λατινικούς χαρακτήρες, στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε. Οι φίλοι οι οποίοι μας ακούτε από το εξωτερικό, γιος δεν έχετε μονάδα στο κινητό, και να πω ότι όσοι θέλετε ανταλλακτικό από το πιο μικρό μέχρι και το πιο μεγάλο, τηλεφωνήστε τώρα στο 18133, η Αφή Κωνσταντινίδη φροντίζουν να βρείτε. Από έναν καθρέφτη αυτοκινήτου μέχρι και μηχανή αυτοκινήτου με 150 ευρώ η μηχανή αυτοκινήτου, παρακαλώ, και με γραπτή εγγύηση. Τα 3 εντάρια δικά σας, 3 βλέπω στην αναμονή, άλλους 3 περιμένω. Λοιπόν, υπενθυμίζω το διαγωνισμό. Αλφα μη 3 κενό κατασκήνωση ονοματεπώνυμος το 54344. Μιλήσαμε για Euro. Κάναμε καλαμπούρι με τον Κωστή για τα χθεσινά, δώσαμε προγνωστικά για σήμερα. Θες να δώσεις κάτι σήμερα ή αισθάνεσαι καμένος και θες να πεις τίποτα? Αφήνεις να ξεφτυλιστώ εγώ. Τι μάτς είναι σήμερα? 1-1. 4 η ώρα. Ρωσία. Ρωσία-Σλοβακία. Σλοβακία. Ρωσία-Σλοβακία. 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 0-1 γκολ. Μάλιστα. Ελβετία-Ρουμανία. Ελβετία. Ρουμανία. Ρουμανία. Ρουμανία είναι ο Ιορδανέσκου, έτσι. Ναι. Αδύνατη ομάδα. Ελβετία, Ρουμανία. Με τη Γαλλία την είδες αδύναμη ομάδα τη Ρουμανία? Ποιαν? Με τη Γαλλία την είδες αδύναμη ομάδα τη Ρουμανία? Μάλιστα. Δώσε προγνωστικό. Χι. Εγώ λέω αρχίζει να βρέχει over τώρα. Και Γαλλία, Αλβανία. Γαλλία, Αλβανία. Γκολ γκολ θα πει τώρα, είμαι σίγουρος. 2-0 σκορ. 2-0 σκορ. Σε όλα θα χάσεις. Θα χάσεις. Πάμε! Πάμε. Ορίστε. Έλα.
Καλημέρα στην Γαλάζια Θεσσαλονίκη. Και φυσικά, συγγνώμη κύριε Μάνο, εσείς είστε. Δεν γίνεται αυτό, ρε φίλε. Συγγνώμη κύριε Μάνο, συγγνώμη λίγο. Είναι πολύ άσχημο αυτό που κάνει συνέχεια. Σα ζητάω συγγνώμη. Αν μπορείτε να δεχτείτε. Και φυσικά μιλήσαμε για τα όσα ακούστηκαν από τη μεριά του Σάββατο Δωρίδη και για το πώς το εκλαμβάνετε εσείς. Εντάξει, το αναπτύξαμε και περιμένω τη γνώμη σας. Σας ακούω τώρα. Το αναπτύξατε, βρε. Ποιο βρε ο δίπλα άλλη μια κουβέντα και σε κόβω. Εάν με κόψεις, ναι, θα έχουμε άλλα. Επειδή δεν γουστάρω απειλές, σου είπα κάτι. Κύριε Ραπτόπουλε. Μάλιστα. Τι κάνετε εσείς, σηκώνετε κι εσείς τη σημαία του Μακεδονομάχου τώρα, τι πιστεύετε? Όχι, αλλά με πήρε ο Μανδρίνος και μου λένε φίλε, εμείς κερδίσαμε. Τι να τον πω εγώ τώρα τον Μανδρίνο. Σε όλες τις συνομιλίες που εμπλέκονται οι συγκεκριμένοι, γιατί δεν το ρωτάτε? Γιατί χάνουν τον δρόμο και πηγαίνουν στην τουαλέτα. Μα ο Ζαγοράκης είπε το Μανδρίνο, βγες και πες ότι κερδίσαμε. Εγώ τώρα τι να τον πω, χάσατε. Γιατί κύριε πηγαίνανε και κρυβόταν στην τουαλέτα? Αυτό είναι άλλο. Τι έλεγαν στις συνομιλίες να πέσουν οι κολόγριες? Αυτό είναι άλλο. Για πείτε μας δηλαδή τα τελευταία χρόνια τι έχει γίνει εδώ μέσα που σας είπε έτσι και εμείς δεν ξέρουμε προϊστορία. Για πείτε μας κύριε Ραπτόπουλε. Συνεχίστε κύριε. Συνεχίστε. Συνεχίστε κύριε. Συνεχίστε. Το ψάξατε το θέμα κύριε? Το ψάξαμε. Πώς το ψάξατε? Και μας είπανε εμείς κύριε κερδίσαμε τα μάτς. Δεν το ψάξατε. Α, στο γέρο να λέει. Παππούλη, τον παίρνεις που και που. Έτσι λένε. Έτσι λένε. Ρεπορτάζ κάνω εγώ. Βγαίνει ο Ζαγοράκης και λέει, ρε μάγκα, τον απέκλεισα. Κοτρώνες τον πέταγα. Με τα ελικόπτερα ήρθε. Ήρθε κανένας ποτέ Ολυμπιακός με ελικόπτερα. Έτσι λέει ο Ζαγοράκης. Εγώ τι αν τον πω, ρε φίλε. Τα ματωμένα πρωτοσέλιδα, κύριε Ραπτόπουλε. Ναι. Με αυτή την προπαγάνδα, κύριε Ραπτόπουλε. Ναι, Βίρινη. Δεν πρόκειται ποτέ να γίνει το όνειρό σας πραγματικότητα. Ποιο είναι? Όχι το δικό σας. Την ομάδα της ομάδας της γειτονιάς σας. Του ΠΑΟΚ, ναι. Ακριβώς. Καταλάβατε ποιο είναι το παιχνίδι, κύριε Ραπτόπουλε. Γιατί παίζετε και εσείς και αυτό το παιχνίδι? Γιατί παίρνετε θέση σε αυτό το παιχνίδι? Από το 1970. Γιατί κύριε Ραπτόπουλε. Σήμερα όλοι οι δημοσιογράφοι της πόλης δεν θα έπρεπε να αναζητούν πού είναι ο κύριος Παπαθανασάκης. Τι γίνεται στην ομάδα της Θεσσαλονίκης? Εδώ ψάχνουν οι Αριανοί το δικό τους να βάλει λεφτά. Τον Παπαθανασάκη θα ψάχνουν. Είδατε πόση εύκολη είναι η μορφή στον Ηρακλή και στον Άρη. Ε. Είδατε. Πουλάμε συνέχεια ματωμένα πρωτοσέλιδα. Αλλά ο κόσμος κύριε Ραπτόπουλε του Ηρακλή είναι ξύπνιος και είναι στις επάλξεις. Το ότι καθυστερεί λίγο είναι για το καλό της ομάδας κύριε Ραπτόπουλε. Περισσότερα δεν μπορώ να σας πω. Περισσότερα δεν μπορώ να σας πω. Αλλά αυτό το πράγμα να μην ασχολείται κανείς, μεγαλοδημοσιογράφος, μα κανείς, και να βγαίνει ο ένας παίκτης πίσω από τον άλλον, να είναι καλά ο Νίκος ο Παπαδόπουλος που ακόμα κρατάει, πόσο αντέχει αυτός ο άνθρωπος, να είναι καλά, να είναι γερός, ό,τι και αν αποφασίσει να κάνει, μπράβο του. Οι παίκτες αυτοί, αλλά πόσο μπορεί να κοροϊδεύει? Επόμενη γραμμή, καλημέρα, τα ακούσαμε, καλημέρα κύριε, ναι. Καλησπέρα. Γεια χαρά, ρε. Τι κάνετε? Καλά, ρε. Πώς θα γίνει να γλιτώσουμε εμείς από αυτό το σκρούντς, ρε παιδιά, γιατί δεν πάει να πάρει τον Ηρακλή, ρε? Πώς θα κάνουμε να κάνουμε κάτι, ρε? Ποιο σκρούντς? Αυτός ο σκρούντς που έχουμε εμείς εκεί κάτω, ρε. Την ΑΕΚ? Ναι, τον Ταχτσίδη πήρε και πήρε. Τον Ταχτσίδη! Καλά, ρε, δεν τρέπετε λίγο, ρε. Αυτούς ο αστέρας μαγούρας τους είχε αλλαγή που πάει και φέρνει στην ΑΕΚ, ρε, μας κοροϊδεύει, ρε. Δηλαδή, τον έδωσα συγχαρητήρια προχθές που καταφέρει και μας κοροϊδεύει, αγαπητέ Κώστα και αγαπητέ Γρηγόρη, για τρία χρόνια για Άγιες Ορχές και επανερχόμαστε και κάνουμε και... Αλλά δεν μιλάει κανένας, βλέπεις τι γίνεται. Βγήκαμε τέταρτη καταϊδρωμένη. Το κύπελο πήρατε. Της κακιάς ώρας, έτσι. Ναι. Και δεν μιλάει κανένας, τη βλέπεις ο Ρίτζινα όπως είναι. Ζάχαρη είναι όλοι. Άμα ήταν άλλος, θα τον είχε φάει ο Ρίτζινα. Οι ατόφοι που έχουν την άκρη στην καρδιά τους, τόσο στην τσέπη τους. Λοιπόν, σήκω φεύγα αύριο ο Μελισσανίδης, δεν είσαι για την αϊκάραση. Εσύ αφού συμβιβάζεις με ένα κυπελάκι και με μια πέμπτη εκθέση, τι γίνεται πάρε τον Ηρακλή, ρε, τζάμπα είναι, ρε. Θα βάλε πάρτον και βάξε καλό πλυντήριο πρώτης τάξης, ρε. Ποιότητα, ρε. Φεύγαρε από εμάς, δεν είσαι για εμάς, εσύ, ρε. Εμείς είμαστε αεκάρα ένα εκατομμύριο φιλάθλους. Δεν είμαστε να κλείσουμε 10.000.
Θα πάει στο Ηρακλή εκεί, θα τον κάνεις πέμπτο, θα σε έχουν και ήρωα. Θα βγαίνει ο Μάνος μετά και θα σπάζει μέλι και ο Ολλανδός. Όλα καλά θα είναι. Τι για την ΑΕΚ, δεν είσαι για την ΑΕΚ εσύ. Η αριθμητική είναι δική σου. Δεν σου απαντάω, σου αφήνω. Όχι, επειδή γουστάρω όπως τα λες. Εντάξει, η αριθμητική είναι δική σου. Το ότι δεν παρεμβαίνω δεν σημαίνει ότι ασπάζομαι τα νούμερα που λες. Όχι, φυσικά τη γνώμη μου λέω. Δεν θέλω εγώ να. Και τη λες με πολύ ωραίο τρόπο. Αυτή είναι η γνώμη μου. Είναι μια ιστορική ομάδα ο Ηρακλής, πλην όμως μικρομεσαία. Η οποία για το Τίγρη είναι γκάντι, κουτί. Γιατί είναι Σκρούζ Μακντάκ. Η ΑΕΠ και το Βεληνεκέστης επιβάλλεται να έχει τεράστιο άνθρωπο πίσω της. Θέλει λεφτά να είναι πρωταθλήτρια και Champions League. Δεν είμαστε εμείς ομάδα σειρά του Ατρομήτου, του Σάντης, του Ηρακλή. Τι γίνεται Τίγρη τώρα, πράγμα κατά κοιάσο μας εμάς, παλικάρι μου. Μας δουλεύεις 3 χρόνια, φτάνει, δεν θέλουμε άλλο. Δεν θέλουμε άλλο. Στον επόμενο. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Έλα, καλησπέρα σας, κύριε Κόκκινο. Καλησπέρα σας, κύριε Ραπτόπουλο. Τραγιανές είσαι? Όχι, όχι. Όχι, όχι. Νομιζοδέλας, νομιζοδέλας. Ναι, θυμάμαι. Ο Νίκος. Ναι. Θέλω ένα σχόλιο για μια διαπίστωση που έκανε ο κύριος Μάνος όσον αφορά ότι η φιλέρα του Ηρακλή είναι ξύπνη. Από τότε που μεγαλούργησε το οπαδικό του Ηρακλή, κατά αυτούς, όχι κατά εμέ, ας δούμε πού βρίσκεται ο Ηρακλής τα τελευταία χρόνια. Σαν ομάδα δηλαδή. Σαν ομάδα. Ναι. Σαν Ηρακλής υφίσταται, δεν λέει κανένα. Άρα λέτε ότι επηρεάζει πάρα πολύ. Δεν ξέρω εγώ. Όχι, συμπέρασμα λέω. Ναι, ναι. Άρα λέτε, έχετε κάθε δικαίωμα να το πείτε. Ναι. Λοιπόν, ότι ο Ηρακλής, όσο λένε ότι προχώρησε οπαδικά, πήρε τη βόλτα προς τα κάτω. Ναι, από τότε που άρχισε να μιμείται τον άλλο σύνδεσμο της πόλης. Είχε την ίδια κατάντια με την άλλη. Προχωρήστε παρακάτω. Εγώ σας ακούω με σεβασμό. Δεύτερον, αφού βλέπετε ότι το συγκεκριμένο θέμα με το Θεοδωρίδη, Πάοκ, Ζαγορά και τα λοιπά, δεν κάνει σπόξ να τσιμπήσουν. Δεν κάνει γκέλε. Συμπάθαμε. Έχουμε μαλώσει πολλές φορές. Μαζί οι δυο, ναι. Ναι. Λοιπόν, και με έχετε κλείσει και πολλές φορές. Βέβαια, μην μου μιλάς στο πληθυντικό, σε παρακαλώ. Ναι, ναι, να υπάρξει μια οικειότητα. Όχι, δεν είναι θέμα οικειότητα. Μ' αρέσει η προσέγγιση του, δεν μ' αρέσει ο τρόπος σε κάτι. Πάλι δεν σας αρέσει, κύριε Κόκκινη, πώς να μιλήσω. Μίλα μου στον ελληνικό, ρε φίλε. Δηλαδή είμαστε εχθροί. Δεν μου βγαίνει. Καλά, αν δεν σου βγαίνει, εγώ πώς θα κάνω. Θέλει την απόσταση ο άνθρωπος. Καλά κάνει. Εμένα δεν μ' αρέσει να αλλάζουμε κουβέντα. Και κάτι άλλο, και θα σας πω γιατί δεν μου βγαίνει. Μισό. Παρακαλώ. Είναι θέμα. Κατ' εμέ όχι. Και επειδή στο δηλαδή, ρε φίλε, το ότι λέει ότι χειραγωγήθηκε ένα παιχνίδι. Δεν λέει ότι χειραγωγήθηκε κανένα παιχνίδι. Εγώ εκεί ήθελα να καταλήξω, κύριε Κόκκινε. Ο κύριος Ραπτόπουλος, πιο πονηρός, κράτησε αποστάσεις. Επειδή εσείς τεθήκατε εντελώς απέναντι στο Ζαγοράκη. Δεν είμαι απέναντι. Αν ήμουν Ζαγοράκης, ναι. Ευρωβουλευτής, πρώην πρόεδρος, αρχηγός της εθνικής ομάδος με το Euro κτλ., θα σας έπαιρνα μέχρι και το σπιτάκι του Ρούντι στο μέλλον. Εγώ λέω ότι δεν μπορείς να μου πάρεις, ρε φίλε. Εγώ ούτε προσωπικά μια... όχι. Εγώ δεν μου είπατε κάτι για μένα. Ούτε ο Θόδωρος Ζαγοράκης. Γιατί δόξα τω Θεώ. Ναι. Δύο πράγματα γνωρίζω. Ναι. Ξέρω δηλαδή πολύ καλά. Ξέρετε ότι ήταν χειραγωγημένο το παιχνίδι. Πάλι ακούγεστε. Δεν βάλει. Άκου να δεις. Παρακαλώ. Μην περνιέσαι για έξυπνος. Εσείς είπατε. Εγώ δεν είπα ότι... αυτό που είπες εσύ τώρα. Ναι. Όταν λέει όμως, θυμάσαι που σου έλεγα ότι ο Βρύρας θα το χτυπήσει το παιχνίδι, ναι, και δεν Ζαγοράκης, τι εννοεί. Μα τι καλύτερο. Ποια καλύτερη. Δεν με απαντάς. Αυτό προσπαθώ να με αφήσετε. Ναι. Τι καλύτερη απόδειξη υπάρχει στα 10 παιχνίδια που έπαιξε τον Ολυμπιακό, πήρε τα 7. Δηλαδή. Τι καλύτερο να αποδείξει, πρέπει να αποδείξει κάτι. Φίλε, μπερδεύεσαι. Πάλι μπερδεύομαι. Ναι, μπερδεύεσαι πολύ και να σου πω κάτι, είσαι έξυπνος και κάνεις το χαζό, αυτό με ενοχλεί. Αν ήσουν χαζός θα έλεγα. Δεν μου το έχουν πει αυτό ποτέ, ότι κάνω το χαζό. Είσαι έξυπνος και κάνεις το χαζό. Mm-hmm. Κάτσε να απαντήσει ο Γρηγόρης. Απλά είναι τα πράγματα. Ό,τι. Ένα παιχνίδι στείνεται με έναν ή με δύο. Όπα. Αναλόγως, άμα θέλω. Τι θέλω να κάνω. Γεια σου, ρε φίλε, συνεχίζει την ειρωνία. Όταν θα απαντάς ειλικρινά, θα είσαι ειλικρινής, όχι όπου θέλεις. Γιατί τον έχεις. Ένα παιχνίδι στείνεται με δύο. Οπότε. Τι θέλει να πει εδώ ο ποιητής. Οπότε. Δεν υπάρχει οπότε. Τι θέλει να πει ο ποιητής. Εσύ θα μου πεις. Αυτή είναι η απορία μου. Απορία. Τι σημαίνει ότι ήταν υπάκουος. Εννοεί κάτι άλλο, να το μάθουμε. Παρακαλώ. Ήρθε η ώρα λοιπόν. Η δική σου. Ναι, ναι. Λοιπόν. Καλησπέρα. Καλώς τον.
Ραπτόπουλε, κύριε Ραπτόπουλε, τέλος πάντων, αφού ξεκίνησε με το ΣΥΣ και με το ΣΑΣ ο πρώτος, κύριε Ραπτόπουλε, ο ΠΑΟΚ, εγώ σαν ΠΑΟΞΙΣ θέλω να κερδίζω τους αγώνες στο χορτάρι. Μάλιστα. Και δεν είμαι καθόλου ευχαριστημένος αν ο ΠΑΟΚ κερδίζει τους αγώνες αλλιώς. Επέτρεψέ μου να πιστεύω το αντίθετο. Εγώ μιλάω για εμένα. Ναι. Εγώ είμαι ΠΑΟΞΙΣ από τα γενοφάσια μου. Ναι. Η πρώτη και η τελευταία φορά που έβλησα μάνα και θεία ήταν όταν έβλεπα το ΠΑΟΚ Μπάγερ ΠΑΟΚ. Και επέτρεψέ μου να σου πω ότι μιλάω για εμένα. Ναι. Λοιπόν, εμένα. Δηλαδή εσύ δεν είδες μάτς του ΠΑΟΚ να ευνοείται. Δεν είδες μάτς του ΠΑΟΚ να ευνοείται. Δεν τα πανηγύρισες. Έκλεισα και όχι. Και έκλεισα τη τηλεόραση, έκλεισα τηλεόραση επιδεικτικά στο γιο μου και είπα πάμε να παίξουμε μπάλα. Ναι. Εντάξει, μιλάω για εμένα. Το ότι αν ευχαριστιέται κάποιος άλλος ΠΑΟΞΙΣ, κάποιος Ηρακλειδής, αν θα στηθεί το παιχνίδι και θα κερδίσει με πολλά γκολ διαφορά, αλλού παπά Ευαγγέλιο. Αν και δεν είσαι, αν και δηλαδή, ας πούμε, στο ΠΑΟΚ Άρης 3-0 και στο ΠΑΟΚ Ηρακλής 1-0, πήγε στο σπίτι λυπημένος. Όχι, δεν πήγα λυπημένος, αλλά όταν δεν έχει στηθεί ένα παιχνίδι, όταν φαίνεται ότι το παιχνίδι δεν είναι στημένο και ότι δεν σε σπρώχνει το κοράκι, ναι. Είμαι ευχαριστημένος. Δηλαδή στο πάω κάνεις με το Σταυρίδι είσαι ευχαριστημένος εσύ. Και με μισό μηδέν, και με μισό μηδέν να κερδίσει η ομάδα μου, αν δεν με σμπρώξει το κοράκι. Και αν ένα παιχνίδι είναι στημένο φαίνεται, βγάζει μάτια. Δηλαδή στο πάω κάνεις 3-0, δηλαδή τι έγινε εκεί. Δεν μπορώ να θυμηθώ. Τι δεν μπορώ να θυμηθείς. Δεν δίνει δύο πέναλτι στον Άρη και μια κόκκινη στον Γεωργιάδη. Τι θες να σε κάνει. Λοιπόν, το πανηγύρισες, το πανηγύρισες τα γκολ. Εφόσον χάρηκες. Προφανώς δεν το είδα τον αγώνα για να μην έχω άποψη, δεν τον είδα τον αγώνα. Α, δεν τον είδα. Εάν το. Δηλαδή έπαιζε πάω κάρις στην Τούπα και εσύ δεν είδες τον αγώνα. Ρε Κωστή, συγγνώμη ρε Κωστή. Ακούγεσαι, ναι. Παίρνω την δικιά σου γνώμη. Και εφόσον λες ότι δεν έδωσε, κακός δεν έδωσε και καλός δεν έδωσε. Βρέασε καλός δεν έδωσε. Εκεί την όραση τι έκανες. Άσε το καλός και το κακός. Δεν τον είδα τον αγώνα, λοιπόν, τι να σου πω άλλο. Δεν το πάω και να κλείσει με τον κόλ του Ήβιτς. Δεν το θυμάμαι τον αγώνα. Το πάω και να κλείσει με τον κόλ του Ήβιτς, το θυμάσαι. Ήμουνα μέσα και σηκώθηκα και έφυγα. Έφυγες. Ναι, σηκώθηκα και έφυγα. Έχω 15 χρόνια διαρκείας στη τρία. Και έφυγες. Λοιπόν, και σηκώθηκα έφυγα. Πρέπει να είσαι ο μόνος ΠΑΟΞΙΣ που έφυγες. Δεν, όχι, είναι πολλοί. Και γελάνε πολλοί όταν γίνονται κάτι τέτοια. Να είσαι σίγουρος γι' αυτό. Εντάξει τότε. Να είσαι καλά, φίλε. Ωραίος. Παρακαλώ. Καλός άνθρωπος. Έλα, φίλε, ναι. Ορίστε. Τίμιος άνθρωπος. Έλα. Ναι, φίλε, ναι. Εγώ είμαι. Ναι, κύριε μου, εσείς. Μάλιστα. Τι κάνετε. Το παλεύουμε, εσείς τι κάνετε. Όνειρα. Ναι. Φαλακρός τι κάνει. Εδώ είναι ο Φαλακρός. Ο Φαλακρός φάση έχει πες τώρα. Γιατί δεν μιλάει στον ίδιο. Λέει για τον Ισάν. Το δικό του το Κόρδομπα που είναι από τον πόλεμο της Λάσπης, το λέει. Εγώ δεν μεταφέρω, φίλε, πελάτες. Μεταφέρω στον εαυτό, στην οικογένειά σου, ακόμη χειρότερα. Και τι δανεικό το ζήτησα. Γιατί με τι μιλήσεις. Γιατί εγώ άμα μπω σε ταξί 30 ετών δεν θα με χαλάσει δηλαδή και να πληρώσω 5 ευρώ. Δεν παρθώ με μια Mercedes Άρα να πούμε να έχει air condition. Σε Nissan πρέπει να μπω. Σε Nissan πρέπει να μπω. Τι να πεις. Σε Nissan πρέπει να μπω Bluebird. Όχι, εγώ θα μπω σε Mercedes. Λοιπόν, άμα εγώ πάρω δηλαδή ταξί και είναι Nissan Bluebird και κάνει κουρ 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 και το κεφάλι μου γίνει καζάνι και τρίζουν τα οι πόρτες μπαμ μπουμ και ο κινητήρας κάνει και δεν πιάνω τα φρένα. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω εγώ, να πω μπράβο. Δηλαδή, λοιπόν. Μαζί σου να κάνω το φίλο. Εντάξει, αλλιώς θα πειράγω. Με συγχωρείς. Αλλά και το δικό σου τον κόρτο παντάξει. Εγώ δεν είμαι επαγγελματίας και 30 χρονών αμάξι να έχω τον εαυτό μου βάζω μέσα. Ναι. Άμα τρακάρω. Τη δικιά μου κόρη, τη δικιά μου γυναίκα θα πάρω στο αυτό, δεν θα πάρω τη δικιά σου. Όχι, μπράβο, όχι, μου χτύπα ξύλο τρακάρεις. Γιατί άμα χτυπήσω ξύλο δεν θα τρακάρω. Όχι. Α. Γελάς, μου. Γελάς. Ε, γαμώ. Θα πούμε τίποτα για τον Άρη. Να πούμε για τον Άρη, ναι. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα. Να πάμε 28 Ιουνίου στο Καφτατζόγλιο να κάνουμε ένα μνημόσυνο. Είναι τα πόσα χρόνια. 46 χρόνια από τον τελευταίο τίτλο. Να κλάψουμε αυτούς που πεθάρανε, να πάμε στο νοσοκομείο αυτούς που θα πεθάρουνε, να θυμηθούμε τους ιερολοχίτες. Τι να κάνουμε άλλο. Να φωνάξουμε το ψηφίδι να βγάλει λόγο. Η ομάδα τότε. Άντε ρε φύγε από εδώ καλημέρα. Πάμε επόμενη γραμμή. Να χαθείς απίθανε. Η ομάδα τότε μπήκα για να κρατήσω την μπάλα στο κέντρο. Ναι. Ναι. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Στελάρας από Σέρες. Καλώς το Στελάρα που είναι από τις Σέρες. Γρηγόρη. Ναι, εδώ είναι ο Γρηγόρης. Μ' ακούς? Τον ακούει, ναι. Τον ακούει. Γιατί έχω στον άλλο λίγο άκουμψα.
Εγώ άμα θέλω να στήσω ένα παιχνίδι είμαι πρόεδρος μιας ομάδος, έτσι. Ναι. Και πώς σε 2-3 δικούς μου, τον τερματοφύλακα, τον επιθετικό και έναν στο κέντρο. Και στο μισάωρο χάνω 3-0 και δεν ξαναπεράσω τη σέντρα. Τι μπορούν να κάνουν οι άλλοι. Οι άλλοι δεν ξέρουν τι που τα έχουν μεσάει. Θα κοιτάξω. Α τον αρετό Γρηγόρη, ρε. Το Αχαρναϊκό Ηρακλής δεν μας είπε τίποτα ο Γρηγόρης. Όχι, το Βέρειο Ηρακλής δεν μας είπε τίποτα ο Γρηγόρης, να πούμε. Δηλαδή. Κατάλαβε, Αχαρναϊκό Ηρακλής. Αν εγώ είμαι γατώνη, ναι. Ούτε το κοράκι θέλω, ούτε τον άλλο θέλω να ξέρει τίποτα. Ναι, ναι. Ρε καλέ μου άνθρωπε. Ναι. Το Ηρακλής Άρης 0-4 το 78 δεν μας λέει τίποτα. 3-0 στο 20 λεπτό να πούμε. Για να συνοηθούμε. Με Γεωργιάδη Απόστολο κάτσανε οι άλλοι, φάγαν 4 γκολ. Άκου τώρα μηνύματα. Κόκκινε χαρτζηλικά και λέει πεινασμένε. Γιατί δεν ασχολείσαι με την ομαδούλα σου που κοντεύει να πάρει και τρίτο αφημίσει, ξεφτέλει ο Μεδρίνο. Λοιπόν, ξεκαθαρίζω κάτι. Ο Μεδρίνο βγήκε και. Δεν μου λε, φίλε μου. Ο Μεδρίνο. Τον έχει εκεί. Είσαι εκεί. Εδώ είναι, ναι. Δεν σου δίνει την εντύπωση με αυτά που λέει. Ότι όποτε γουστάρει κάνει ό,τι θέλει η Θεσσαλονίκη. Ό,τι γουστάρει. Ότι με τον τρόπο που μιλάει δεν δείχνει ότι κάνει ό,τι γουστάρει όποτε γουστάρει. Όχι, εγώ δεν κατάλαβα ότι είναι εγώ, ήταν προκλητικός ο ακροατής. Όχι για τον ακροατή ρε φίλε, για τον Κυρσάβα το Θεοδωρίδη λέω. Αυτή εντάξει, δεν κάνω τη δουλειά του. Συγγνώμη, όχι σε παρακαλώ. Δείχνει ότι κάνει ό,τι γουστάρει όποτε γουστάρει. Αυτό είναι το χρόνο γίνεται, τώρα θα γίνει. Σε ενοχλεί. Εδώ δεν τον ενοχλεί το που. Φίλω, το... Όχι, ρε! Εδώ δεν τον ενοχλεί σε που ο Αναστασιάδης είπε. Ο Αναστασιάδης είπε. Ο Αναστασιάδης είπε, ρε φίλε, ότι με στήσαν οι παίκτες μου με τον Ολυμπιακό και δεν πήραξε κανένα ρε, αυτό το πειράξει. Τι καλέ μου άνθρωπε, μωρέ. Σε ενοχλεί. Εμένα ξέρεις τι με ενοχλεί. Δεν με απαντάς. Απλά πράγματι. Σε ενοχλεί. Ναι, μα αφήσατε να πω κάτι. Εμένα με ενοχλεί να μην μπορεί να προστατέψει την ομάδα σου. Να μην μπορώ να το κάνω, να μην μπορώ να σε σφάξω. Εγώ κακό σου κάνω με αυτό που λέω. Ρε κακό δεν κάνεις, εγώ σου είπα τώρα την άποψή μου. Κατά... Ο άλλος βγαίνει και λέει ναι. Και, το επιδιώκει, αυτή είναι η βρωμιά του Κιστιαπού, ότι εγώ αν ήμουν Ζαγορέκης θα μπορεί να σου είχα πάρει και τα σόβρακα. Δεν λέει θα το κάνει, κατάλαβες. Ναι. Το αφήνει και ορείται. Αυτός είναι ο έξυπνος και εμείς είμαστε φλάκες. Δεν πειράζει. Ο Μεδρινός δεν σε κάνει ρόμπα, σου λέει αυτός. Έτσι είπε. Ότι λέει τα μάτσα. Εμένα με πήρα, λέει τα μάτσα εγώ. Τι τώρα. Τι τώρα παντά. Τι υπονοεί τότε, εφόσον λέει ότι δεν χειραγωγημένα. Τι υπονοεί. Εγώ βάζω στο βίντεο που είμαι Ζαγοράκη στο γιο μου και του λέω τα 7 μάτσα τα βλέπει, αυτά τα πήρα. Α του μαλάκε να λένε ό,τι θέλουν. Ναι, βρε παλικάρι. Όλα τα πήρε. Πήρε πάλι πρωτάθλημα που τα πήρε. Λοιπόν, αυτό είναι το θέμα. Ναι. Όχι, δεν είναι αυτό το θέμα. Επειδή ζούμε σε ένα, σε ένα κόσμο σε ένα ο οποίος έχει πολλά πράγματα τα οποία τον έχουν στιγματίσει, οφείλουμε να απαντάμε στον κόσμο και να μην πέφτει πίσω κάτω το παραμικρό. Σε έκανε κόλπα ο άλλος τώρα. Ναι. Να ξέρεις ούτε η Μπούκου την πρόεδρε των ομάδων βιζόνων το δάχτυλο, να ξέρεις. Να είσαι καλά, φίλε. Ξύπνα μαγουλήθρα λέει για τον Παναθηναϊκό. Μιλάει που είχε πρώτο στα play-off. Ο Πάοκ βγήκε τελευταίο και σε εκείνα τα play-off και κλεισμένο στο Άγκα και έτσι 1-2. Με βρίσκω στο δεύτερο γύρο, στο πρώτο με Ζαγορά και έχασε 0-1 στο τούμπαν φάου του Νίνη. Ξύπνα μαγουλήθρα. Τώρα από εκεί που λέει ο παππούς για τη διαιτησία για τον Βάζο λέει. Αυτοί βγήκαν πρώτοι, ο Πάοκ ναι. Πρώτος. Δόξα τω Θεώ βγήκε πάλι ο πρώτο του Πάοκ πρώτος και μας είπε τα νέα ομάδα κατά τα άλλα. Γαλανόλοφ και Θεσσαλονίκη. Απειλές στον αέρα και να είχαμε να λέγαμε. Με αυτό το σύγχαμα το μάλλον θα γίνει. Φυρί το πάτε. Τι ωραίες εκφράσεις. Γιατί, τι. Θα πάθει τίποτα καν ψυχολογικό, μάλλον. Σύχαμα, ρε φίλε. Δηλαδή... Και τι είναι σύχαμα, δηλαδή τι. Πώς το στήσιμο γίνεται με δύο ρε κόκκινη. Δηλαδή, άμα εγώ είμαι center back και πάρω εντολή μαζί με τον. Δεν έχει παίξει ποδόσφαιρο ή δεν έχει ασχοληθεί με το αντικείμενο, για να μου τα λες αυτά. Όχι, όχι. Λάθος κάνεις κόκκινη. Μπορώ να στήσω την ομάδα. Άκου. Μπορώ να στήσω την ομάδα μου να χάσω ή να στήσω το παιχνίδι. Το παιχνίδι σε σκορ και αυτό στείνεται από δύο. Το να κάτσω να χάσω. Είναι από μένα! Είναι τόσο απλό αυτό. Απλό που λέω. Είναι αυτό το δικό όχι μου αυτό απλό. Που λέω. Όταν λέει ο αντιπρόεδρος μιας ομάδος ότι ο πρόεδρος της άλλης ομάδος ήταν συνεννοήσιμος και υπάκουος, για τέτοια πράγματα αφήνει να εννοηθούν ή υπονοεί ή δεν ισχύει. Λάθος αντιλήφθηκα. Άμα βγαίνω με Μεδρίνος και σου λέει 7 νίκες σε 10 μάτς, τι να το πεις, ρε. Να απαντήσει το Θοδωρήτη. Να βγει ο Μεδρίνος τώρα. Τον κάνω εγώ να βγει. Να απαντήσει το Θοδωρήτη. Να σου πει τι να το πεις. Λοιπόν. Άσε ρε τώρα, πες μας για το Βέρεια Ηρακλής τα κόρτερ. Πες μας για το Αχαρναϊκός Ηρακλής. Τι έγινε. Πες μας για το Ηρακλής Λάρισα 0-1. Τι έγινε. Και δεν έχει λεφτά να ζήσει. Που βάρεσε άλλος πάνω στο τερματοφύλακα. Έσαι τόσο παιχνίδι. Τι έσαι ρε. Μετά τι μου λέει ο Τζόρταν από Λάρισα, παίξε το 0-1. Τι έσαι. Λεφτά πήρα. Έσαι. Πούτε. Απόδειξη έχεις. Τι απόδειξη να έχω. Στην κουφάλα τα έβαλα. Σε ποια, αυτή που πόνταρε χθε και τα χάσε. Δεν σε πω ρε. Του Γκουτ Τρουποκάριδου. Το Ηρακλής Λάρισα το ψάξε. Το έψαξα, δεν υπάρχει. Το ψάξες, δεν υπάρχει, επειδή είναι η ομάδα σου.
Αν υπήρκε κάτι τέτοιο. Ενώ άλλο που κέρδισε 7 μάτ, θα το πάρει να το ψάξουμε. Ο πρώτο θα το έβγαζα. Τι να βγάλει, Μωρή. Ο πρώτο. Λινάτσα, τι να βγάλει. Όταν δεν πλήρωσε το πρίμιο, σου το είπα την άλλη μέρα. Σιγά, για μάτ τη μένω σου λέω εγώ. Ήποπτο μάλλον. Άμα γίνει, θα σου το πω. Τι άμα γίνει, θα σου το πω. Εννοείται, γιατί να μην το πω. Το Ηρακλή Ξάνθη μα είπε τίποτα τι έγινε εκεί που χωροποιήθηκε. Φιλικό ήταν. Φιλικό ήταν. Το είπε. Ο πρώτο το. Φιλικό ήταν. Δεν υπήρχαν λεφτά, φιλικό ήταν. Κύριε ρίξαμε ολόκληρη κέρκυρα για πάνε διακοπέ στην κέρκυρα. Φιλικό ήταν. Σε πιάσουν από τα μάγουλα και σου είπαν δεν ήταν. Φιλικό ήταν. Και ευχαριστούμε τον Βρίζα γι' αυτό και πολλού ακόμη. Φίλοι, το λέω ανοιχτά. Όχι και εσένα. Αχάριστο χαϊδάρι έλεγε ότι η βαλίτσα ήταν γεμάτη. Λοιπόν, για χρώματα με μεγάλη ποικιλία και καλλιπτικότητα υπάρχει μόνο ένα όνομα, Vitex. Βάψε ό,τι θες μόνο με Vitex. Με 3 καταστήματα στη Φιλίππο 74, Κωνσταντίνου Καραμαλή 126 και Εθνική Τεσσαρτάσεω Αντιστάσεω 82 στο Φίνικα, στον Κοσμάογλου. Τηλεφώνησε τώρα στο 2310-480-606. Πάμε σε διάλειμμα και επανερχόμαστε. Λοιπόν, το 2310 και τα 390 είναι και πάλι δικά. Σε 955 και ενώ το μήνυμά σου το 54340. Αλφα μη 3 και ενώ κατασκήνωση ονοματεπώνυμο στο 54344. Για τους φίλους να πω ότι αν χρειάζεται ανταλλακτικό από το πιο μικρό από ένα καθρέφτη μέχρι και μηχανή αυτοκινήτων, οι ΑΦΗ Κωνσταντινή φροντίζουν γι' αυτό. Μάλιστα, οι μηχανές αυτοκινήτων είναι με 150 ευρώ. Και με εγγύηση ανοιχτά και την ημέρα του Σαββάτου τηλεφωνώντας στο 18133. Πέντε στην αναμονή, οριακά άλλον έναν θα πάρουμε. Πάμε. Ναι. Καλησπέρα. 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 Παοκτζής είμαι. Για ποδόσφαιρο πήρα να πάρω να μιλήσω. Για ό,τι αγαπάς φίλε. Απλά και μετά όμως από την όλη συζήτηση την οποία κάνεις για το τι λέει ένας υπόδικος για έναν πρώην πρόεδρο, νυν ευρωβουλευτή και τέλος πάντων δεν είναι υπόδικος διαφέρει. Ο κύριος Θοδωρίδης. Αν δεν είναι, δεν, είναι. Δεν είπα το όνομα. Μπορεί να είναι ή γύρω γύρω από αυτόν. Ο ίδιος δεν είναι πάντως. Μπορεί όμως να είναι ή γύρω γύρω από αυτόν και αφορά αυτή την υπόθεση. Γι' αυτόν σχολιάζω. Άφησε με να τελειώσω γιατί θέλω να μιλήσω και για ποδόσφαιρο, δηλαδή φυσικά. Για ποδοσφαιρικά θέματα. Ναι. Απλά το τι λένε κάποιοι άνθρωποι στο τηλέφωνο ναι. Με τον οποιοδήποτε και ειδικά όταν είναι αλαζόνες και το παρελθόν τους δεν είναι και ό,τι, να το πω πιο καθαρό, δεν θα το έπαιρνα στα σοβαρά. Γιατί και εγώ θα μπορούσα να σου πω ότι κάθε βράδυ με τη στικούδη, αλλά φαντάζομαι ότι δεν θα με έπαιρνε στα σοβαρά. Σωστά μιλάς, μ' αρέσει. Ένα. Μπορεί ο συγκεκριμένος κύριος να αναφέρεται σε μια υπόθεση στην οποία κάποτε ο πρόεδρός μας, του ΠΑΟΚ, επέτρεψε στο δικό του τον πρόεδρο να πάρει το αεροπλάνο και να γυρίσει πίσω μετά από μια μήνυση την οποία του είχε γίνει από κάποιο φίλαθλο της ομάδας μας και τέλος πάντων ο δικός μας ο πρόεδρος επενέβη και τους άφησε να φύγουν. Τότε στον περίφημο αγώνα Κυπέλλου που βγήκε το σύνθημα Βαγγέλα, Βαγγέλα, το ελικόπτερο κλπ. Τέλος πάντων για να το τελειώσω εδώ. Σωστά μιλάς, μ' άρεσε. Εγώ θα ήθελα να μιλήσω ποδοσφαιρικά. Να ρωτήσω κάτι πριν συνεχίσεις. Ναι, να τελειώσω. Θα τελειώσω και επειδή έχει σχέση με το θέμα. Άφησε με να τελειώσω και πες μετά οτιδήποτε θέλεις. Ωραία, δεν σε χαλώ τον ρυθμό. Πρώτον, πώς βλέπετε το θέαμα το οποίο βλέπουμε στο Euro και αν πιστεύεις ότι από εδώ και πέρα θα δούμε περισσότερα γκολ, ξεκινάει η δεύτερη αγωνιστική του πρώτου γύρου. Σε άκουσα νωρίτερα, απλά αν μπορούσες να εμβαθύνεις λίγο. Λέω ότι η ανάγκη του αποτελέσματος για ομάδες ναι. Θα δώσει και πιο ανοιχτά παιχνίδια. Όχι τόσο συντηρητική τακτική και θα δώσει περισσότερα γκολ. Ακριβώς πιστεύω αυτό και εγώ. Μακάρι να δούμε. Δηλαδή αξίζουν τα πάνω από δύο φράγκα over. Αξίζουν τα δύσκολα. Τα πάνω από δύο φράγκα over αξίζουν. Ναι. Θα δούμε δηλαδή πιο ανοιχτά μάτς. Mm-hmm. Και δεύτερον, θα ήθελα να αναφερθείτε, να μου πείτε μάλλον, κατά την κρίση σας, ποια είναι τα χαρακτηριστικά των παιχτών τα οποία θα έπρεπε να, κατά τη γνώμη μου, να αγοράσει ο ΠΑΟΚ σε θέση center back, αμυντικό half και όχι δεκάρι, εννιάρι. Μάλιστα. Αυτά από τα ποδοσφαιρικά. Εντάξει. Σου λέω λοιπόν τώρα για να σου ξεκαθαρίσω κάτι. Δεν μου αρέσει φίλε σε αυτή τη μίζερη την πόλη. Με τις γραμμές. Να πάρεις κι άλλον. Όχι, θέλω να τα ακούσεις εσύ. Ναι. Μπορεί να έχεις κάποια ένσταση. Ναι. Να αφήνουν υπονοούμενα για τον πρόεδρο του ΠΑΟΚ
για τον πρόεδρο του Άρη, για τον πρόεδρο του Ηρακλή, για οποιοδήποτε πρόεδρο, άνθρωποι οι οποίοι είναι στον Ολυμπιακό. Με ενοχλεί. Προσωπικά. Με ενοχλεί. Αν κάποιοι οι οποίοι δεν είναι και τόσο καθαροί έλεγαν κάτι για μένα, μάλλον θα το έπαιρνα ως κοπλιμέντο. Προσωπικά. Αυτό είναι εκτίμηση προσωπική. Το σκεπτικό μου είναι κατανοητό. Νομίζω ότι έχουμε δώσει πολύ περισσότερη βάση σε αυτό το θέμα παρά σε αγωνιστικά. Να κάνω μια... Το σκεπτικό μου είναι κατανοητό. Ναι. Να κάνω μια ερώτηση εγώ. Βεβαίως. Δεν μου λες, αν τα έλεγε αυτά για το γούμενο να πούμε, τι θα έλεγες? Θα έλεγα το ίδιο ακριβώς πράγμα. Άσε ρε το παραμύθι τώρα που θα έλεγες το ίδιο πράγμα. Εγώ δεν νομίζω. Γιατί? Για ποιο λόγο? γιατί έχεις άλλη άποψη για το γούμενο και άλλη για το Ζαγοράκι. Ο Ζαγοράκης είναι αυτό λαμπερό. Θα μου επιτρέψεις να το γνωρίζω εγώ, επειδή εμένα δεν με γνωρίζετε σαν άτομο. Εγώ γνωρίζω τον Έλληνα, ο οποίος τα ίδια πράγματα που έλεγε ο Παπανδρέου με αυτά του Μητσοτάκη, στον Παπανδρέου χειροκροτούσε και στον Μητσοτάκη τον έβριζε. Κάνω λάθος? Εγώ αυτό δεν μπορώ να ξέρω τι ψηφίζει ο καθένας και πέρα σε αυτή την εκπομπή. Τι συμπεριφορά εννοώ. Θα μπορούσα να σας μιλήσω. Ναι. Θα μπορούσα να σας μιλήσω, αλλά νομίζω ότι πήρα για αθλητική εκπομπή. Προσωπικά εγώ νομίζω ότι έχετε κάνει πολύ μεγάλο λάθος που έχετε σηκώσει αυτό το θέμα. Τι λέει ο Ολυμπιακός, ο αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού ή ο οποιοσδήποτε για τον πρώην πρόεδρο της ομάδας μου, με τα καλά του και με τα κακά του. Βέβαια, τα αγωνιστικά αποτελέσματα αποδεικνύουν τα δικά μου τα λεγόμενα ή τουλάχιστον δείχνουν ότι μάλλον εγώ έχω δίκιο. Άρα αν τα αποτελέσματα ήταν ανάποδα, τότε θα στεναχωριόσασταν. Όχι, αν τα αποτελέσματα ήταν ανάποδα, εντάξει, εγώ πιθανό να σου έλεγα τα ίδια ακριβώς πράγματα. Όμως, επειδή όταν μιλάμε για τέτοιου είδους θέματα, τα οποία άπτονται και νομικής πλευράς, δεν μπορούμε να μένουμε στο αν, αλλά πρέπει να βλέπουμε τα γεγονότα. Έτσι. Και τα οποία γεγονότα δείχνουν ότι ο ΠΑΟΚ όχι μόνο τα βάρεσε τα παιχνίδια, αλλά μετά από πάρα πολλά χρόνια, κατάφερε, έφερε τα διπλά του εκεί μέσα, χτύπησε τον Ολυμπιακό στα ίσια, τον άφησε για πρώτη φορά εκτός Ευρώπης και το αποτέλεσμα ήταν ότι ο προηγούμενος πρόεδρος του Ολυμπιακού, με μία χρονιά που έμεινε έξω από τα φράγκα του Champions League, αμέσως την έκανε. Έτσι δεν είναι? Με το που έμεινε Ολυμπιακός μία χρονιά. Ναι, και σας παρακαλώ, γιατί πολύ επιμείναμε, εγώ πήρα για ποδοσφαιρικά θέματα, απλά έφυξα αυτά τα οποία λέτε, άψογος, τα οποία πιστεύω ότι είναι λάθος. Απλά άψογος, γεια. Παρακαλώ. Η οικογένεια σε ενοχλεί, Δεν θα φας το μεσημέρι? Μ' ακούτε? Θα έχεις το μαχαίρι. Παρακαλώ. Ναι. Ακούγομαι? Πολύ καλά. Γρηγορή. Ναι. Θέλω να μιλήσω για την ΑΕΚ. Να πεις ότι αγαπάς. Όχι να πω ότι αγαπώ, γιατί βγαίνουν ορισμένοι και δεν ξέρω πώς το σκέπτονται. Και μιλάνε για τον Μελισανίδη και λένε χίλια δύο πράγματα. Δηλαδή ο Μελισανίδης. Πήγαν οι ίδιοι οι αεξίδες, πήγαμε εκεί στο σπίτι του και τον παρακαλούσαμε. Να ρίξει την ΑΕΚ άμα εθνική. Όχι, κάνεις λάθος. Να αναλάβει την ομάδα. Ναι, να αναλάβει την ομάδα. Ναι, πώς να την αναλάβει? Να τη ρίξει γάμα εθνική, να την πάρει τζάμπα, αυτό το παρακαλάγατε? Φίλε, επειδή για την οικονομία. Κάτσε να καταλάβω τι παρακαλάγατε. Για την οικονομία της. Α, στην οικονομία να μάθω τι τον παρακαλάγατε. Εγώ να μιλήσω. Τι τον παρακαλάγατε, ρε φίλε, για πες μου. Κωστάκη, γιατί εκνευρίζετε τόσο πολύ? Γιατί θέλω να μου απαντήσει, δεν εκνευρίζομαι. Τον παρακαλάγατε να ρίξει την ομάδα γάμα εθνική, να παίξει με τη Ραφίνα για να την πάρει τζάμπα, αυτό. Άλλοι τη ρίξαν την ομάδα. Άλλοι τη ρίξανε. Φίλε μου, να σε ρωτήσω. Για την οικονομία της κουβέντας. Από τη στιγμή που έχει γίνει ό,τι έχει κάνει, είναι παράλογο να έχει απαιτήσεις ο οπαδός της ομάδος? Δηλαδή εσύ τώρα πανηγυρίζεις που ήταν Ταχτσίδης? Το φίλο ρωτάω. Όχι, δεν πανηγυρίζω. Ο Ταχτσίδης λόγω. Είδα και εδώ οι συμπολίτες μου που κάναμε μεταγραφές εκατομμυρίων, είδα τι εξέλιξη είχαν. Λοιπόν, ο Μελισανίδης έκανε κινήσεις. Ο Μελισανίδης είναι νοικοκύρης. Το έχω πει άλλη φορά στην εκπομπή σας. Είναι νοικοκύρης, δεν θέλει χρέη. Δεν θέλει χρέη. Ο Μελισανίδης 28 το μηνός όλοι οι κασέροι πληρώνονται. Σωστό. Μέχρι τέλος δεν αφήνει χρέη ο Μελισανίδης. Όταν την πήρε την ΑΕΚ το 90 τόσο. Την ΑΕΚ τη ρίξαν άλλοι. Εγώ όταν είμαι επιχειρηματίας και θέλω να πάρω μια επιχείρηση και χωστάει 200 εκατομμύρια, δεν πάω την πάρω χρέο. Εγώ πάντως επενδυτή δεν τον λέω. Α, δεν το λες επενδυτή? Όχι.
Την ομάδα που την έπτασε δεύτερη και πήρε και το Κύπρο, δεν τη λες. Δεν το λέω επενδυτή. Παράγοντα το λέω, έξυπνο το λέω, γάτα το λέω, μάγκα το λέω, αυτοδημιούργητο το λέω. Αλλά δεν το λέω επενδυτή το Μελισσανίδη. Ο καλύτερος παράγοντας είναι από τότε που ήταν στο Νεονικό. Είναι αητός ο άνθρωπος. Δεν είπα ότι δεν είναι αητός. Άκουμε, άκουμε. Ναι. Προσέχω τι λέω. Είναι αυτοδημιούργητος, είναι αξιέπαινος, είναι μάγκας, είναι αλάνι, ξέρει μπάλα, ξέρει τα πάντα, επενδυτή δεν τον λέω. Δεν ακούς, κοίταξε, δεν τάζει αυτός αγόρι μου. Οι περισσότεροι δικοί μας τάζουνε. Περιμένω να βάλει 5.000 ευρώ για ένα παράθυρο από την Αγία Σοφιά, από την τσέπη του. Κάνει κινήσεις, Κώστα, μετρημένες. Ο Μελισσανίδης... Δεν αμφιβάλλω. Εγώ το Μελισσανίδη... Ναι. Ωστά, ναι. Οι περισσότεροι παίκτες σε όλα τα ελληνικά σωματεία όλοι έχουν να παίρνουν λεφτά. Ο Μελισσανίδης δεν έχει κανένα απλήρωτο. Δεν αμφιβάλλω. Λοιπόν, όλοι έχουν αφήσει χρέη σε όλους. Ξέρεις κάτι όμως. Ναι. Εγώ από το Μελισσανίδη έχω περισσότερες απαιτήσεις ποδοσφαιρικά από ότι το Σαββίδη. Καταλαβαίνεις που το πάω. Ναι, αλλά και την ΑΕΚ. Την ΑΕΚ την έχω σε μεγαλύτερη ποδοσφαιρική υπόλοιψη από τον ΠΑΟΚ. Καταλαβαίνεις που το πάω, έτσι. Ναι, άρα έχω μεγαλύτερες απαιτήσεις από το Μελισσανίδη σαν παράγοντα και από την ΑΕΚ σαν ομάδα στο να χτυπήσει τη Χούντα του Ολυμπιακού. Ναι, από τον ΠΑΟΚ δεν περιμένω πολλά. Τη χτύπησε τη Χούντα ο Μελισσανίδη. Ναι, θα δούμε. Δύο φορές και στο πρωτάθλημα και στο κύπελλο. Φυσικά. Να εξακολουθήσει και να πάει σε πιο σοβαρά επίπεδα. Τα λέμε. Δεν θα προλάβουμε. Δεν λέω αυτό. Φυσικά και έκανε δουλειά και ξέρει την μπάλα καλύτερα από όλους τους Θεσσαλονικείς μαζεμένους. Στον επόμενο, ναι. Καλησπέρα. Γεια σου, Θοδωρή. Αριανός ο Παναθηναϊκός. Τι έγινε, μίλησες με τον Κοντονίρη, πέρασε ο νόμος. Ποιος νόμος είναι να περάσει, τι λες τώρα. Ολόκληρο τον χρόνο βγαίνει και σου λέω ότι παίζει τώρα, εσύ θα πιστεύεις εμένα ή τους άλλους που κάθουν και γλύφουν αυτιά. Εγώ πάντα θυμάμαι ανέκαθεν ρεφλή τα τελευταία χρόνια που παρακολουθώ ποδόσφαιρο, γενικότερα ομάδες που είχαν οπαδικές διαφορές, οι διοικήσεις τους να είναι μια χαρά μεταξύ τους. Ναι. Δηλαδή, ας πούμε, θυμάμαι το τελικό της Τούμπας. Θυμάμαι το 1-3 σου Χαριλάου με Λιμπερόπουλο τερματοφύλακα με τα φωσφοριζέ παπούτσια που σιούτερε ο Σαλβικίδης out, ναι, και έμπαινε γκολ. Πώς γίνεται αυτό δεν ξέρω. Θυμάμαι ο Πάκ που πήγαινε να πέσει στον μπάσκετ το 8 και ξαφνικά έμεινε κατηγορία. Καθάρισε ο Ιωαννίδης. Αυτά τα πράγματα τα έχει καταλάβει ο κόσμος, έχει αντιληφθεί, δεν είναι ανώριμος. Έχει καταλάβει ότι σε ομάδες που υπάρχει οπαδική έχθρα υπάρχουν φιλικές σχέσεις στις διοικήσεις. Αυτό δεν πιστεύω ότι είναι πρωτοφανές και το ανακάλυψα το 2016. Γίνεται εδώ και χρόνια. Είτε σε κόντρες μεταξύ αθηναϊκών ομάδων, είτε στις δικές μας στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Πάντως, κύριε Ραπτόπουλε, μου αρέσει που αρχίστε να μιλάτε για τον Άρη και αναφέρετε και το ρεπορτάζ, επειδή χθες μιλήσατε για κάτι Γάλλους, σωστά. Γάλλοι οι οποίοι φεύγουν, ναι. Ναι, αλλά καθυστερήσατε. Εγώ σας το είπα ένα μήνα πριν. Αυτό είναι αλήθεια. Προηγήστε το ρεπορτάζ γιατί ζείτε στην Αθήνα, κύριε. Να σας βάλω και ένα ηχητικό ντοκουμέντο. Είναι από τις Κακομήρας 12-5. Άκου λέει. Για άκουσε λίγο. 12-5, ναι. Κερδίσανε και τζάμπα κερδίσανε. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Έπεσε η γραμμή σου πριν, τι έγινε. Όταν μιλάμε για γιονέργεια συνηθίζεται να πέσει η γραμμή, λογικό είναι. Όχι, μην πάει το μυαλό σε... Δεν πάει το μυαλό μου σε πονηρό, γι' αυτό και λοιπόν δεν θα αναπτύξουμε το συγκεκριμένο θέμα. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάποια πράγματα, είτε επειδή πέρσι αναπτύξαμε καλές σχέσεις με την αγορά από Γαλλία, με Σανιά, Ελουντούλου, άμα θυμάμαι καλά. Ένα Σαμάτι φέρανε αυτή τώρα, καλό παιχνίδι πρέπει να είναι. Δεν σ' ακούω. Τι. Ποιος έφερε πέρσι Σανιά, Ελουντούλου και άνοιξε παρτίδες με Γαλλία και τώρα φέρανε αυτό. Ναι. Είναι σε ωραία που γίνεται καμιά φορά. Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας. Το τελευταίο. Να είστε καλά, ναι. Ορίστε. Μην βρίζεις. Τι είπε ο κύριος, καταλάβατε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Έλα τη Γερμανία σου μέσα. Σταμάτα. Όχι, ρε, είδα ένα μωρό τώρα, γι' αυτό είπα, γι' αυτό ακούστηκα έτσι. Τι μωρό να έχεις, σαν τη Μέρκελ είναι. Πες το, φίλε, πες το, τελευταίο είσαι, πες το, πάρ' το. Γρηγόρη, Κώστα, επειδή είσαι πατελονάτη και οι δύο δέχεστε καλοπροαίρετη κριτική. Και κακοπρέρετη. Εγώ δέχομαι. Ο κόκκινος ένα και κακοπρέρετη. Ο κόκκινος δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Άλλα πήρα να πω, αλλά δεν πειράζει. Από άλλα γιατί η προηγούμενη ήταν λίγο αργή. Καμιά φορά, Γρηγόρη, με αυτά που λες συμφωνώ, αλλά χάνεις το τέτοιο λόγο συμπεριφοράς, δεν φύγε μου, καλέ. Είναι άκοψος, ναι. Κατάλαβες τι εννοώ, ναι. Δηλαδή,
δεν γίνεται να τον κλείνει στον άλλον, γιατί σου είπε εξαρτάται αν θέλουν να στήσουν το μάτς και ποιος και τα λοιπά. Όχι, δεν τον έκλεισα γι' αυτό. Δεν τον έκλεισα γι' αυτό. Νόμιζες ότι πουλούσε τρέλα, ότι δεν ήταν... Δεν νόμιζα. Ρε Βασίλη, μαζί βρεθήκαμε κιόλας. Δεν νόμιζα τίποτα. Αυτός νομίζει. Όταν βγαίνει και μου λέει ότι εγώ αν ήμουν Ζαγοράκης θα σου έπαιρνα και τα σόβρακα, εσύ πώς τον κόβεις δηλαδή. Για καλοπροαίρετο. Κοίταξε, όχι, όχι. Μπορείς να τον βάλεις στη θέση του, πιστεύω, ότι έχει στο μυαλό και την ευφορά διαλόγου να τον βάλεις στη θέση του. Μα δεν υπάρχει θέμα, αρέσει. Το έχω πει 100 φορές. Μην αλλάζεις, μην προσανατολίζεις την εκπομπή. Συνεχίζει. Μία φορά δεν πήρε να πει κάτι και να μείνει. Ασχολείται με συγκεκριμένα. Έχει εμπάθεια. Δικαίωμά του. Okay. Εντάξει, εντάξει. Ξέρεις κάτι παραπάνω σίγουρα. Εγώ δεν τον ακούω πολύ συχνά τον φίλο. Κάτι άλλο. Είσαι για... τα μπουζούκια, Κώστα. Είσαι αφεντικό σε μπουζούκια. Ναι. Και μπαίνει η πελατάρα, πακεταρισμένα τα πακέτα γύρω στα 65 χρονών. Έχει δύο μωρά δίπλα του. Ναι. Και σου ζητάει κάπου να τον βολέψεις. Ναι. Να κάτσει. Και από πίσω τον βολεύεις. Και από πίσω έρχεται ένας φοιτητάκος με την κοπελίτσα. Και σε ρωτάει, συγγνώμη να σας ρωτήσω, το ποτό πόσο έχει εδώ. Ναι. Είχαμε βολέψει κάπου, τον βολεύεις και αυτόν. Ναι. Εσύ, αυτό το λέω γιατί. Ναι. Όλα είναι business, όλα είναι χρήμα. Το πρωτάθλημα, όχι μόνο αυτό, το Μουντιάλ είναι business. Το Μουντιάλ, όχι το ελληνικό πρωτάθλημα. Δηλαδή, στο ίδιο τραπέζι θα βολέψεις τον πακέτο και στο ίδιο τραπέζι θα βολέψεις τον φοιτητή. Όχι. Και έρχεται λοιπόν ο φοιτητής κάποια στιγμή, 3 ώρα το βράδυ, και σου λέει, κύριε, εκείνος εκεί στο πρώτο τραπέζι πέταξε λουλούδια στην κοπέλα μου. Θα κάνετε κάτι γι' αυτό. Ξέρεις τι θα κάνεις, Κώστα. Θα πετάξει έξω το φοιτητή. Θα πετάξει έξω το φοιτητή. Και θα κρατήσει την κοπέλα του. Αυτό είναι το ελληνικό. Όχι το ελληνικό. Αυτό είναι το παγκόσμιο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου. Ευρωπαϊκό και πάλι. Αυτός είναι ο νόμος της φύσης. Αυτός είναι ο νόμος της φύσης που καταργεί χριστιανισμούς και σοσιαλισμούς και κομμουνισμούς. Πάει. Τέλος. Και ιδεολογίες. Αυτός είναι ο νόμος της φύσης, Κόκκινε. Πάμε. Δεν υπάρχει ομάδα που να μην έχει ευνοηθεί, δεν υπάρχει ομάδα που να μην να έχει. Να είσαι καλά, Βασίλη. Λοιπόν, χαιρετώ. Κλείνοντας, δύο κουβέντες, μάλλον μία κουβέντα για να καταλάβει και ο τελευταίος. Γιατί ξέρω ότι οι καλοπροαίρετοι είναι πάντα πολύ περισσότεροι από τους κακοπροαίρετους. Δεν μου λέτε, ρε μάγκες, αν ξεκαθαρίσει το ζήτημα, τι ήθελε να πει ο ποιητής με το υπονοούμενο που άφησε. Είναι καλό για τον ΠΑΟΚ ή κακό για τον ΠΑΟΚ εν τη προκειμένη ή για οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Γιατί καλός ή κακός, κάποιοι πιστεύετε ότι εμείς οι οποίοι κρατάμε ένα μικρόφωνο έχουμε οπαδικές παροπίδες ή εκτελούμε εντολές και έχουμε κάποιο συμφέρον. Δεν είναι όλοι έτσι, ρε παιδιά. Υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι είναι τίμοι και υπεύθυνοι επαγγελματίες και μπορούν να αγαπάνε και να υποστηρίζουν ό,τι ομάδα θέλουν. Την ειλικρίνεια και την ευθύτητα, ας σταματήσουμε κάποια στιγμή να τη λιδωρούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλο τον κόσμο. Η Μαρίνα Μπίκου είναι έτοιμη να εκφωνήσει τίτλους ειδήσεων αμέσως μετά τρίτο ημίχρονο με Κύρτσο Κανελάκη και Δήμου. Να έχετε ένα καλό απόγευμα. Καλή επιτυχία στη Μεγάλη Σλοβακία να κερδίσει 1-3. Τα λέμε αύριο, να είστε καλά. 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 Αύριο.